Έλα, 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 για πάμε, για πάμε. Καλώς ήρθατε για το τσεκάλο καταπληκτικό με τους κορχοπίπινου γαψούριδες. Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες καν του δόθε. Πάμε και σήμερα για δύο ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό λέμε. Πάμε να τα κάνουμε όλα για να κάνουμε κλειστή τρύπα στα νεχόρια για να περάσουμε την παρακάτω από τι μελαγχολίε και να κάνουμε και σήμερα μια γνήμια αυθεντιά. Ζουμουσάδα! Το βρήκε! Το βρήκε! Μιλάμε, ψάχνουμε στοιχουργικά πραγματικά διαμάντια με Batman. Υπάρχει τραγούδι που ο στίχο λέει «Αχ και να είχα τη ζωή μου σε ένα βίντεο να το στέλνα στη μάνα μου στα βίντεο». Το ρεφρέν είναι κιόλας. Τέλος φίλε, τέλος. Δηλαδή εκεί λες respect, όλοι στη χουργή. Κάψτε τα κοιτάπια σας, ό,τι έχετε γράψει, δεν υπάρχει. Ανεβαίνει στην κορυφή, πετάει δεύτερο το «θέλω στο σπίτι σαν θα μπω να με χτυπάς με το σαμπό». Που είναι έτσι, υποχώρησε στη δεύτερη θέση. Καταλαβαίνετε τώρα, το άλλο με το βίντεο και το αμίντεο. Ρε τι γίνεται. Λοιπόν, καταρχήν συγχωρήστε τη φωνή, διότι υπάρχει σήμερα μια βραχνάδα, λίγο Τζένι Βάνου, λίγο Λουίς Άρμστρονγκ. Λίγο όταν θα δεις τον κόσμο από ψηλά, μοιάζει ο κόσμος ζωγραφιά. Πολλά έχουμε ετοιμάσει σήμερα, πολλά και υπέροχα. Και τι δώρο. Συνεχίζεται ο ρημαγδός. Συνεχίζεται ο ρημαγδός. Ο ρημαγδός συνεχίζεται σήμερα. Τι το βρήκες? Τι? Όταν κοιτάς από ψηλά, αγόρι μου, μοιάζει ζωγραφιά. Δεν υπάρχει μια δυσκολιότητα. Ωραίος είναι ο Χατζής. Σοβαρά. Την πήρες σοβαρά. Πολύ ωραίο τραγούδι. Με σπιρτόκουτα, μοιάζουν μυρμήγια οι ανθρώποι. Το μεγαλύτερο. Μεγαλύτερο. Κάτσε, κάτσε. Βρήκαμε μεγαλύτερο πάτημα από τα στολισμένα του. Το μεγαλύτερο. Φίλε, παλεύει στα ίσια τα Στέφανα του, στον Δουλόπουλου. Πήγαινε το δεύτερο κουπλέ στα Στέφανα. Με στολισμένα, είναι σπάνια, κανιθάρες. Είναι λατινικό, είμαι περισπωμένη επάνω. Ελάτε στην τρελοπαρέα μας. Ελάτε, 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 ελάτε. Ελάτε, ελάτε, ελάτε και σήμερα. Πάμε. Τι δώρο δίνουμε σήμερα? Όπως έχετε καταλάβει, με το ξεκίνημα σήμερα βγήκαμε στο κομματόδρομο, έτσι. Δεν περιμέναμε καν την πινακίδα που λέει επαρχιακός δρόμος. Λασπώσαμε λάστιχα κατευθείαν, λέμε το ξεκίνημα κατευθείαν. Μπήκαμε στα πουρνάρια αυτά, κάτι χωριάτικα, κάτι χωριά που τελειώνουν σε έικα, καρναζέικα, μουχλέικα, έτσι. Γλεντέικα και τέτοια. Πρέπει τώρα να σοβαρέψω, να κατέβω τουλάχιστον δύο ημιτόνια τη φωνή για να παρουσιάσω το δώρο. Πυλώνες. Και έρχομαι και λέω, φίλες και φίλοι, σήμερα ένα πολύ special δώρο. Μία καφετιέρα. Όχι καφετέρια. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα. Σε αυτό το σημείο ακόμα δεν φτάσαμε. Να κληρώσουμε μία καφετέρια. Δεν θα ήταν, φίλε. Πολύ... Σήμερα μία καφετέρια. Το κλειδί, πληρωμένα τα πάντα. Όλα μέσα με τις κοπέλες μέσα να σερβίρουν κτλ. Το πλες. Το πλες, θα πληρώσω με αίμα, θα με πάρει το ρέμα, γιατί είναι γυναίκα που ζει μες στο ψέμα. Το πλες. Αυτά. Εσίως είμαι στο και 10 και ακόμα δεν έχω πει το δώρο. Δηλαδή αυτό πραγματικά είναι... ναι, την αγαπώ στα λαγμετιά, κάθε βοδιά, κάθε ματιά μου καρφώνει. Με λιώνει, με λιώνει, με λιώνει. Φόδια. Είχε κάτι τέτοιο. Σε αυτό το Λάτρο Νταλάρας, κάθε δεύτερη κου... Δηλαδή να πας λίγο να ηρεμήσεις, έχεις ταξιδέψει η μελωδία. Από πα κάτσε ρε φίλε, άσε με τα πούμε. Θα το πω το δώρο. Μπορεί και να το πω φίλε. Ήδη έχω γράψει με μικρή ομήρο Οδύσσια.
Αλλά θέλω να πω ότι, φίλες και φίλοι, ένα πολύ σπέσιο δώρο σήμερα που δίνουμε την καφετιέρα Νεσπρέσο. Την καφετέρια, την καφετιέρα μάλλον, που διαφήμισε ένας ανταγωνιστής στην πιάτσα. Εμείς δεν είμαστε κομπλεξικοί. Άμα όλος είναι ωραίος άντρας, το αναγνωρίζουμε. Επειδή δηλαδή είμαστε κι εμείς, πάνε να πει ότι μου τι μάλα. Μη δείτε ωραίο άντρα, αμέσως να ζηλέψετε. Μην τον δείτε έξω να κυκλοφορεί. Αμέσως, έλα μόρκε. Άμα είναι και μια πολύ ωραία κοπέλα, κοίτα ρε εμένα μα. 100% μπορεί να είναι, το παλικάρι να είναι καταπληκτικός τύπος. Ωραίος τυπάς, αυτά, ωραίο πρόσωπο, ντύσιμο, σωστό συμπεριφορά του. Δηλαδή, έλα μόρκε, τι είναι, τι τα φτιάξε. Μένα μα, 100% είναι ένα 0,5. Κοίτα ρε εμένα μα, πήγε και έμπλεξε, εμένα μα λαμπίπιπ. Εμείς τέτοια κόμπλεξ δεν έχουμε, η εκπομπή δεν κουβαλάει. Συσσωρευμένα, αποθυμένα. Ο υποφαινόμενος έχει ζήσει τη ζωή του και μπορεί να αναγνωρίσει έναν εξίσου όμορφο, έναν εξίσου ωραίο άντρα. Τζόρτζ, ευχαριστούμε για το σινιάλο. Ξέρουμε ότι ακούς την εκπομπή. Θέλω να πω λοιπόν ότι σήμερα δίνουμε την καφετιέρα Νεσπρέσο που διαφήμισε ο Τζο Κλούνι. Έπεσε στην ανάγκη, έπρεπε να κάνει ένα εξτραδάκι. Και ρόχο να τον καλέσουν σε κανένα θέατρο, σε καμιά τηλεόραση, να κάνει κανένα σύριαλ, να βγει να κάνει κανένα μπουλούκι, καμιά παράσταση, κάτι τη. Και του λένε φίλε, θα διαφημίσει τον καφέ, τι θα κάνω. Ωραίο σας σε ένα μπαλκόνι, λέει, και μπάρις. Θα στην πέφτουν τα μουμπίμπιπ. Και εσύ απλά, τι θα πω, παιδιά, θα δυσκολευτώ. Νεσπρέσο. What else? Τι άλλο? Ριζογκάλο, τι άλλο, φίλε, καταρχήν το έχει προλάβει άλλος πριν από σένα. Τι άλλο? Ριζογκάλο. Το θυμάστε, τι διαφήμιζε ριζογκάλο, τι άλλο? Τέλος πάντων, what else? Ωραία σε αυτή. Και μπάρις, κουστούμια. Του την πέφτει μία. Η αλαμουνή, πώς τη λένε αυτή την αλαμούνη, πώς τη λένε την αυτή που παντρεύτηκε, του πέφτει μια άλλη, μια μελαχρινή, μια ξανθιά, όλες δίπλα σαν την όπως πάει μίγα στους. Λοιπόν, ωραία πρώτη διαφήμιση, κυμπάρικη, ναι. Και βλέπω τώρα την άλλη που έχει κάνει. Που είναι με μια πανοπλία και καβαλάει κάτι φράχτες και αυτά και τα λοιπά. Εμείς, όχι, δεν θα σχολιάσουμε, όχι. Η αλήθεια είναι ότι όχι. Τζόρτζ, θα σεβαστούμε. Θα σεβαστούμε. Μέγας γόης. Εμάς μας ενδιαφέρει, φίλε, το μαραφέτη που διαφημίζεις, που είναι εκπληκτικό. Διότι σήμερα δίνουμε αυτή την καφετιέρα Νεσπρέσο, ο καλύτερος εσπρέσο στη στιγμή, χωρίς κόπο, χωρίς να χρειάζεται καθάρισμα με καφετιέρα, από κάθε, μετά από κάθε Παρασκευή καφέ, αλλά και μετά από κάθε Σάββατο καφέ. Εδώ, όπως λέει το μήνυμα, εγώ λέω, μου λένε κάθε, μετά από κάθε Παρασκευή καφέ, λέει, δεν χρειάζεται καθάρισμα. Εγώ σας λέω και μετά από κάθε Σάββατο καφέ δεν χρειάζεται και μετά από κάθε Κυριακή. Να ξέρετε. Για την περίοδο που διανύουμε, οι καφετιέρες Νεσπρέσο έχουν επιπλέον έκπτωση από 15 έως 30 ευρώ στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Και παίρνετε δώρο και κάψουλες αξίας 30 ευρώ. Είναι, ξέρετε, βάζετε το μαραφετάκι, κλατς, και βγαίνει το, να πούμε, το απόσταγμα. Έτσι λοιπόν, μία τέτοια αξία, εδώ βάζεις τύμπανα, ένα δώρο αξίας 140 ευρώ, κυρίες και κύριοι. Μαγεία, μαγεία. Πάπα για ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Μπαίνετε και στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης που κληρώνονται καταπληκτικά δώρα και εκεί θέλω να σας πω. Καταπληκτικά δώρα. Εκεί θα βρείτε υπεροκάθε μέρα κληρώνεται και ένας τυχερός. Δόθηκαν τις προηγούμενες μέρες υπέροχα δώρα, δίνονται και σήμερα. Σήμερα έχει μια πολυκαφετιέρα επίσης. Χρόνια πολλά να πούμε σήμερα. Μεγάλη γιορτή. Θεωρώ βγαίνει προκριματικά Champions League η γιορτή. Είναι δηλαδή στο 3-4. Προκριματικά παλιάς εποχής, όχι τώρα, λέμε. Σήμερα είναι Μιχάλιδες. Χρόνια πολλά σε όλους Μιχάλιδες. Σήμερα είναι Άγγελοι. Επίσης, τεράστια γιορτή. Πώς γίνεται τώρα τα δύο κρεοπολία μας να είναι Μιχάλης και Άγγελος. Πω φίλε, τα φιλιά και την αγάπη μου στα παιδιά. Σήμερα είναι επίσης Γαβρίλος, Γαβριήλ, Γαβριέλα, έλα, 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 Γαβριέλα. Τα χρόνια πολλά και την αγάπη μας. Δίνει μου λοιπόν σήμερα 3 εισιτήρια για ΠΑΟΚ Πανετολικός, 3 εισιτήρια για ΠΑΟΚ Πανετολικός και την υπέροχη καφετιέρα Νεσπρέσο 140 ευρώ, δωράκλα υπερατού. Από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης που κάνει φεστιβάλ. Έχει τρελάνει όλη την κοινωνία, όλο τον κόσμο. Δεν το πιστεύουν ότι δίνει τέτοια δώρα. Τα δίνει, φυσικά τα δίνει και τα παραδίνει. Και τα κληρώνουμε πολύ καμάρι για το χορηγό μας. Το βόλεϊ μας χθες
δεν τα κατάφερε. Σαφώς ανώτερος ο αντίπαλος. Πρέπει να πάμε να κάνουμε μια ακόμα επική ανατροπή στη Γερμανία, όπου θα δώσει παρόν βροντερό κόσμος. Δεν πήγε έτσι όπως θέλαμε το μάτς και χάσαμε. Νίκη για την K19 με τη Μίνσκ θα μπορούσε και πολλά περισσότερα γκολ. Μπράβο στα παιδιά του Γκαρσία και του Σνάουσνερ που τα κατάφεραν. Και βέβαια σήμερα είναι το σημαντικό μάτς για μας. Το βράδυ 8 η ώρα, 8 παρά 5 συγκεκριμένα, Βίντι ΠΑΟΚ. Σήμερα που θα κάνουμε και το pregame 6 με 8 και θα κάνουμε και τη βόλτα να βγάλουμε τους φίλους μας στη Γερμανία, στην Σουηδία, στη Ρωσία, στο Σίδνεϊ, στη Μελβούρνη, στο Τορόντο, στο Μόντρεαλ, στη Μόσχα, οπουδήποτε υπάρχει, στη Μοζαμβίκη, στη Βενεζουέλα, όπου υπάρχει ΠΑΟΚΤΣΑΚΙ, όπου υπάρχει ζουμουσάκι, ακροατής. Σήμερα λοιπόν, α και σταματία σήμερα, είναι και σταματία. Να χαίρεσαι την κοράκλα σου, Μανολόπουλε! Και σταματήσε, Ρουστέκη, σταμάτησε σήμερα. Δεν το ήξερα αυτό. Δεν το ήξερα. Αγόρι μου, να χαίρεσαι την κοράκλα σου. Το κουκλάκι αυτό το υπέροχο. Αυτό το καταπληκτικό κορίτσι. Ε, βέβαια, θα μοιάζε. Πού θα μοιάζε? Μανολόπουλο και σύζυγο. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι το βράδυ που θα κάνουμε στο pregame 6 με 8 θα είμαστε εδώ τη βόλτα μας. Στείλτε μου να δούμε πώς θα βγει η εκπομπή με αυτή τη φωνή και αν θα βγει. Ή θα το παίξω μετά βουβός κινηματογράφος, να κάνω ναι. Θέλω να σας πω ότι 6 με 8 που θα κάνουμε το pregame θα επικοινωνήσουμε με όλους εσάς που έχουμε ήδη τα τηλέφωνά σας και κάνουμε κάθε φορά την παγκόσμια βόλτα ΠΑΟΚ. Χαιρόμαστε που μπήκαν και άλλοι σε αυτή τη διαδικασία. Πολύ ωραίο είναι αυτό που σκέφτεσαι εσύ πρώτος να το κάνουν και οι άλλοι. Δεν είναι κακό, δεν το λέμε με κακία, απλά έτσι το καταθέτουμε, πάρα πολύ όμορφο. Στείλτε μου στον τοίχο στο Facebook, στην ομάδα, στον αθλητήριο ή στο inbox, αν δεν θέλετε φυσικά να φανεί το νούμερό σας, κατανοητό. Στείλτε μου από πού ακούτε, γιατί μπορεί να ακούτε από κάποιο σημείο του πλανήτη την εκπομπή και να μην έχουμε το τηλέφωνό σας ή να μην έχουμε επικοινωνήσει. Κάντε λοιπόν έναν κόπο, μπείτε στο inbox, στο messenger, και γράψτε μου ένα τηλέφωνο στο οποίο το βράδυ που θα κάνουμε τον pregame να σας βάλουμε και εσάς στην τεράστια παρέα που είναι περίπου καμιά 50 αριά άνθρωποι σκορπισμένοι πάνω στον πλανήτη, με τους οποίους επικοινωνούμε κάθε φορά που η ΠΑΟΚΑΡΑ παίζει ευρωπαϊκό παιχνίδι. Θα χαρούμε πάρα πολύ. Γράψτε το τηλέφωνο αυτό, θα το έχουμε μόνο εμείς, δεν υπάρχει περίπτωση να διαρρεύσει, να σας χαλάσουν την ιδιωτική ζωή. Χθες λοιπόν η Πράκτορ 0-0-0, η Χάρτινη βγήκε και έκανε αυτό που έχει κάνει μέχρι τώρα, δηλαδή πήρε άλλο ένα κουλουράκι, ένα μηδενικό. Η Μπάγερν πήγε τελείως βεστή, δηλαδή, okay, σου λέει τώρα τι να κάνουμε, να μπούμε σε διαδικασία να παλέψουμε το μάτς με νύχη και με δόντια. Έβαλε δύο γκολάκια, ήρεμα, είδε η ΑΕΚ πως είναι, έστω καμία σχέση βέβαια, αλλά να, ο διαιτής να λέει παίζεται και μετά να γυρίζει τη φάση πίσω και να ακυρώνει την απόφαση και να δίνει πέναλτι στη φάση του Λεβαντόφσκι. Όμως η κορυφαία μακράν της Δευτέρας σκηνή, και Δευτέρα δεν εννοώ τη μέρα, η κορυφαία σκηνή, το ωραιότερο εσταντανέ που λένε και στα χωριά μας, το ωραιότερο ντεσού που επίσης λένε στα χωριά μας, του χθεσινού αγώνα, είναι που ο Τσόσιτς τσακώνεται με το συμπαίκτη του. Είναι μια οικογένεια εκεί στην ΑΕΚ, πραγματικά. Πάρα πολύ αγαπημένη, όντως. Ο ένας με τον άλλον. Μια ωραία ατμόσφαιρα. Πάει λοιπόν και εκεί πλακώνονται εκεί στο κόρνερ που έχει κερδίσει η Μπάγεν και του λύνει την κοτσίδα. Κάνε κοτσότα μαλλιά σου, να φανεί αρχοντιά σου, να φανεί αρχοντιά. Όσοι δεν το έχετε δει, πάει και του κάνει έτσι και του τραβάει το λαστιχάκι. Αχού, θα τραβήξω τις κοτσίδες μου. Έτσι. Και ο άλλος του λέει, γιατί να τα έχεις κοτσίδα. Άστα τα μαλάκια σου. Άστα τα μαλάκια
μια σου πανακά. Έτσι, ας τα ξέπλεκα, αγόρι μου, Χουλτ. Να είναι ξέπλεκα. Άστα, δηλαδή ήρθαμε, που ήρθαμε σε ένα ερωτικό πάρτι. Θέλω να δείχνεις πιο όμορφος. Να δείχνεις πιο θεληματικός. Και πάει, φίλε, καλύτερα να του ρίχνε μπουνιά, έτσι. Δηλαδή, καλύτερα να του ρίχνε σκαριά στην γάμπα. Καλύτερα να του ρίχνε σιδερογροθιά στα πλευρά. Πας και του λύνεις τα μαλλιά. Δηλαδή, πόσο. Δηλαδή, κάντον έτσι το μάγουλο, ένα. Σμπρώξω με την παλάμη τα τέσσερα δάχτυλα το μάγουλο. Και κάτω πέρα το πρόσωπο έτσι. Του λύνεις την κοτσίδα από τα μαλλιά. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει πιο προσβλητικό. Σε κάνει πραγματικά ένα με το χώμα. Και το βλέπει όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης. Το κάνει στο μάτς με την Bayern. Μετά άλλη ντροπή αισθάνθηκα που έκανε αυτό. Ο άλλος, ναι, τα βρήκα, μελέτη. Ρεζίλια. Και βέβαια σήμερα θα γίνει κουκουλίτσα. Φανταστείτε να πάει ο Βιερίνια και να λύσει τα μαλλιά του Πρίγιοβιτς στο κόρνερ. Καταρχήν πιστεύω ότι θα υπάρχουν νεκροί. Εντός γηπέδου, δηλαδή όποιος τολμήσει να ακουμπήσει τα μαλλιά του Πρίγιοβιτς, θεωρώ ότι εκεί θα ενταφιαστεί. Άρα κανένας δεν θα αποτολμούσε. Και βέβαια, όπως πάρα πολύ ωραία λέει ο Σωτήρης Δασκαλάκης, να μην το οικειοποιηθώ, γι' αυτό και έφυγε ο Λέοβατς, γιατί σε κάθε γκολ πήγαινε και του χαλούσε την κοτσίδα. Απαράδεκτος. Το έχει πρωτοτραγουδήσει ο MC Hammer πάρα πολλά χρόνια πριν, για το μαλλί του. Δεν ξέρω αν θυμάστε δεκαετία 80. Βέβαια αυτό λέγεται προοικονομία στον Όμηρο. Δηλαδή πριν έρθει το περιστατικό, ο MC Hammer έχει βρει το σχετικό τραγούδι για το τι πρέπει να κάνει ή δεν πρέπει να κάνει. Εδώ φοράει μια παντελόνα σαν να έχει κάνει, φίλε, 700 κιλά ευχήλια. Μια βράκα δηλαδή, χωράνε άλλοι τρεις μέσα. Κεντάτσες! Αυτά με το μαλλί του Χουλτ. Έτσι, το περάσαμε λίγο επειδή 0 η ΑΕΚ. Πάει να σπάσει το ρεκόρ όλων των εποχών που είναι ένας πόντος, πέρσι που πήρε ο Γαύρος ένα πόντο στον Όμιλο, να γίνει η πρώτη ομάδα σε ελληνικό όμιλο που δεν έχει πάρει ούτε έναν πόντο. Τώρα πάει ο Άγιαξ να παίξει στην Αθήνα και ευελπιστούν ότι εκεί θα σπάσουν το ρόδι να πάρουν κανένα πόντο. Εγώ είχα πει στην αρχή, ούτε γραμμή. Ούτε γραμμή από αυτές που κάνουν τα παιδάκια όταν σχεδιάζουν στον υπηαγωγείο τα παιδάκια, τη γραμμή που κάνουν για να ξεχωρίσει το αγοράκι από το κοριτσάκι, ούτε μία τέτοια γραμμή. Μηδέν. Πράκτορ, μηδέν, μηδέν, μηδέν. Είναι αυτό, λέει, η κουρνίζα. Για να βάλω, λέει, το πτυχίο. Μαγικές στιγμές. Ξαναλέω, καφετιέρα Νεσπρέσο, υπέροχη, δώρο καταπληκτικό, 140 ευρώ παιδιά, φτιάχνει καταπληκτικούς καφέδες, καταπληκτικούς, με τις καψουλές της μέσα, με τα αυτά, 140 ευρώ η αξία, πανάκριβο δώρο, άλλο ένα δώρο εκπληκτικό από την ηλεκτρονέτ Παπουκής Νικολαίδης. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Τραυματίστηκε όπως ξέρετε ήδη από χθες, διότι δεν περιμένετε εμάς την άλλη μέρα το πρωί, αυτά τα κάναμε τη δεκαετία του 80. Περιμένω να βγουν τα σπορ για να το μάθουμε, έτσι. Από χθες είδηση, 8 τραυματίζει το Βιερίνια, 8 και 1 υπάρχει στο διαδίκτυο είδηση, 8 και 5 ποιος είναι ο αντικαταστάτης, 8 και 7 ο προπονητής λέει για τραυματίστηκε, 8 και 10 ο γιατρός λέει πότε θα ξαναπαίξει. Δηλαδή η ταχύτητα είναι τέτοια που... Έλα! 8 και 13 μετά το κράξιμο, ναι, γιατί και αυτά και τα λοιπά. Προέβλεπε να ξεκουραστεί σήμερα ο Λουτσέσκου. Ήθελε να ξεκουράσει σήμερα τον Βιερίνια. Δηλαδή όλα λέγανε τον Μάτος. Λέγανε ότι θα παίξει αριστερά ο Τόσκα, ο Ρουμάνος, και δεξιά θα πάει ο Βιερίνια, θέση την οποία την έπαιζε για πολλά χρόνια στην Βόλφσμπουργκ. Τη θέση την έπαιζε, γιατί μόλις πω την έπαιζε για πολλά χρόνια, αμέσως χτυπάνε καμπάνες. Τη θέση του δεξιού back half την έπαιζε για πολλά χρόνια στην Γερμανία. Εκεί ανακηρύχθηκε κορυφαίος δεξιός back half του πρωταθλήματος, παρακαλώ πολύ. Άμα ο παίκτης έχει αξία, άμα είναι κλάση, άμα είναι ο άνθρωπος μεγάλος παίκτης, όποιο να το βάλεις,
Παίζει. Εδώ σε εμάς κάνει καριέρα, έκανε MVP πέρυσι σαν αριστερό μπακ. Και αμυντικό χάφα με το βάλει, τι νομίζετε, δεν θα παίξει ο Βερίνια. Εξάρι. Και οκτώ, δεν θα είναι ένα καταπληκτικό οκτάρι. Στεναχωριέσαι. Λέω λοιπόν, κανονικά το σενάριο έλεγε ξεκουράζουμε το Μάτος ο οποίος έχει κλατάρει, έχει πιτσικάρει, του έχουν βγει τα σωθικά έξω και τα ξαναβάζει μέσα σε κάποιες φάσεις, το βλέπετε. Ο Μάτος τρίπλες ή πετάγματα ή μπαλιές που δεν τις έκανε ποτέ λάθος, βλέπεις τώρα στο Περιστέρι ή σε άλλα μάτς, το κάνει το λάθος ή δεν έχει τις αναπνοές να κάνει. Τρέχουν τα παιδιά αυτά από τις 24 Ιουλίου 25 όταν βρέχαμε τα καμπανέλια μας στη θάλασσα και ερχόταν και μας γαργαλούσε το καβουράκι, το πόδι στην αμμουδιά. Αυτοί τρέχανε στα αεροπλάνα, στα ξενοδοχεία, στις προπονήσεις και σε αγώνες γεμάτους ένταση. Δεν παίζανε με την Τραχανοπλαγιά ούτε με τον Αετό Αχλαδινής. Παίζανε με τη Σπαρτάκ Μόσχας, παίζανε με τη Βασιλεία, παίζανε με την Μπενφίκα. Και βγάζαν όλη τους την ψυχή. Εκεί δεν υπήρχε, εντάξει, χαλαρά μωρέ και ξέρω εγώ. Όχι, εκεί παίζότανε ο εγωισμός τους, ο πληγωμένος πέρσι από το χωριό της Τρουμφίτα στον αποκλεισμό από την Όστερσουτ. Φέτος θα είμαστε ομίλους. Στους καλούς, στους λιγότερο καλούς, αλλά θα είμαστε. Άρα δεν υπήρχε εκεί, κρατιέμαι. Σήμερα λοιπόν, γιατί είναι ωραίο στη ζωή να μπορείς να διορθώνεις το λάθος σου, να σου δίδεται μια ευκαιρία να διορθώσεις το λάθος, γιατί λάθη είμαστε, λέει, ανθρώπους κάνουμε, ξεκάθαρο. Όταν λοιπόν ένα λάθος δεν είναι μοιραίο, δεν μπορείς να το πάρεις πίσω, είναι άσχημο. Έτσι. Όταν όμως σου δίδεται η ευκαιρία ή σου δίνεται η ευκαιρία αυτό το λάθος να το διορθώσεις, εσύ ο ίδιος που το δημιούργησες, και μιλάω βέβαια για την οχελική εμφάνιση υποτίμησης του αντιπάλου, τα είπε υπέροχα ο Ρασβάν, υποτιμήσαμε το μάτς με τη Βίτη, βέβαια ήταν και στο πλάνο εκεί να κρατήσουμε λίγο δυνάμεις γιατί είχαμε ντέρμπι πριν, αγώνα σημαντικό μετά ή έτσι. ΑΕΚ και Παναθηναϊ. ΑΕΚ. Α, Άρη, Άρη, ναι, ναι, Άρη, Άρη, αυτό λέω, ναι. Είχαμε μάτς λοιπόν, σημαντικά, μεγάλης έντασης. Οπότε, σήμερα δίδεται η ευκαιρία, τι, να κρατήσουμε εμείς τη μοίρα στα δικά μας χέρια, να μην εξαρτώμαστε από τα από αυτά του αλουνού. Άρα λοιπόν, μπαίνουμε μέσα και κερδίζουμε αυτό το παιχνίδι. Στη χειρότερη πρέπει σήμερα να πάρουμε μια ισοπαλία. Η ήττα θα είναι καταδικαστική για τη συνέχεια. Δεν θα έρθει στην τέλεια του κόσμου, okay, τα λέμε ξανά και ξανά ότι δεν θα χάθει το πρωτάθλημα άμα σήμερα χάσουμε. Όμως είναι η Βίντι, ρε παιδιά. Δεν είναι η Μπαρτσελώνα, ούτε η Manchester City που έχει πάρει χθες το πιο γελίο πέναλτι όλων των εποχών. Δεν ξέρω αν το είδατε το πέναλτι που έδωσαν στη Manchester City. Κλαίει και η μάνα του Τρίμχολτ. Σκοντάφτει στο χορτάρι τον Ντουγάνι. Αυτός ο Στέρλινγκ μπαίνει μέσα στην περιοχή και λες και το έχουν βάλει πεζουλάκι, λες και χτυπάει το μικρό δαχτυλάκι του ποδιού στο ξύλινο ποδάρι από το τραπέζι του σαλονιού ή στη γωνία του καναπέ ή στο κρεβάτι. Πώς γίνεται πάντα και χτυπάμε το μικρό δαχτυλάκι και σκοτεινιάζουν τα πάντα. Θεωρώ ότι άνετα θα μπορούσαμε να έχουμε 4 δάχτυλα, 4 στο πόδι. 4. Το μικρό δαχτυλάκι μπήκε και αυτό μόνο για συνετισμό. Δηλαδή είσαι χαλαρός, κυκλοφορείς έτσι. Πώς την είδες. Έλα λίγο, φάει ένα σοκ. Κακ! Σκοτεινιάζει τα πάντα. Έρχεται και γίνεται μπλε μαρέν. Κάνει διάφορα χρώματα. Μοβ το δαχτυλάκι. Πείτε μου ότι δεν έχετε χτυπήσει το μικρό δαχτυλάκι έστω μία φορά σε μια καρέκλα, σε ένα τραπέζι, σε μια γωνία καναπέ. Έτσι. Έλεγα λοιπόν ότι χθες δίνει το πιο γελίο πέναλτι ever. Και δεν σηκώνεται ο περίεργος τύπος να πει ρε παιδιά, μην ξεφτιλιζόμαστε. Σκόνταψα στο παρκέ να πούμε, είχε σφουγγαρίσει η μάνα και γλίστρισα. Ή βρήκα στο πεζούλι, ή πάτησα κάτι σκατά και έπεσα. Τι να κάνουμε. Να πει ρε Καραγκιός, όχι Καραγκιός, είναι αξιότιμος ο Καραγκιός και ηθικός. Ρε Νίλς Χόλγκερσον της μπάλας. Ρε Φουρφρού και ο ξυλουργός. Σήκω και πες, η Manchester City με ρε παιδιά. Πού πας ρε Άκα, πού πας ρε Κρούμελ της μπάλας. Και σηκώνεται κανονικά. Δέχονται το πέναλτι, γελάνε οι επόπτες, γελάνε... Βάρ δεν έχει στο Champions League. Δεν έχουν βάλει βάρ ακόμα. Και δίνει αυτό το πέναλτι. Άμα το δείτε παιδιά θα κλάψετε. Θα ποτίσετε τους γιακάδες σας με δάκρυ. Θα πάμε σε διάλειμμα.
Υπενθυμώ. Σήμερα υπερατού δολάκρα. Στο τέλος, ένας θα φύγει με μια υπέροχη εσπρεσιέρα, με μια υπέροχη καφετιέρα Νεσπρέσο αξίας 140 ευρώ. Δωράκλα. Και αύριο έχω αφιγραντήρα. Και πού στα ακόμα. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε Black Friday από Δευτέρα. Θα δώσει δώρα η TCL. Τηλεοράσεις, αφιγραντήρες. Θα σας μουρλάνω στα δώρα, έτσι. Γουστάρω να δίνω, ρε. Γουστάρω να δίνω. Λοιπόν, και η ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Θα πάμε σε διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε. Ξαναλέω, Τόσκα θα πάει αριστερά. Ο Βιερίνια είναι τραυματίας. Άρα θα πάει ο Μάτος, θα παίξει τη θέση του. Απλά θα πήγαινε εκεί ο Βιερίνια. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε. Θα τα πούμε και όταν γυρίσουμε. Θα βάλει το Λιμιό. Θα βάλει το Ζαμπά. Πάει με Σαΐτες. Θα δούμε τι και πώς. Αν θα παίξει ο Πέλκας, ο Πρίγιοβ στην κορυφή, τα ξέρετε. Θα τα πούμε μόλις γυρίσουμε. Επιστρέφουμε! Έτσι να πάμε, έτσι να πούμε. Μετά από το διάλειμμα Ben Hur, ξεχάσαμε τι λέγαμε πριν, ξεχάσαμε που είμαστε. Πάλι θα μαλώνουμε για τα διαλύματα. Τι να κάνουμε, εγώ τα λέω στον αέρα, δεν μπορώ να κρατηθώ, είμαι τέτοιο παιδί. Απολογούμε. Είμαι ανεβασμένος, στα σύννεφα πετάω. Δεν υπάρχει, παιδιά, ακούστε το ψεύτικο συνδεσάιζερ από μέσα, τα παλαμάκια, τα αβαβά. Είμαι ανεβασμένος, ή στα αρχαία, το είμαι στα χάι μου, τα σεχοπλάι μου. Σου παρούσεις γρηγορό, ορχείται μου η ψυχή και κορυβαντιό. Πάμε γραμμές, καφετιέρα Νεσπρέσο, 140 ευρώ. Πληρώνουμε σήμερα από την ηλεκτρονέτ Παπκής Νικολαίδης. Πάμε γραμμές, γιατί περιμένετε ήδη πολλή ώρα. Καλημέρα σας, ναι. Έλα, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνουμε. Τι να κάνουμε, έλα Καραγιάν. Ξεχάσαμε και αυτά που θέλαμε να πούμε. Άμε φίλε, άσε, μην με κουρδίζεις και εσύ τώρα, άντε, βαλτώσε. Πάπα μόνο, τα λέω μόνος μου. Λοιπόν, πάντως αυτό φίλε δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή με αυτό να πού πας. Πας να κάνεις. Πού τον βρήκες το τώρα. Το Στέρλινγκ. Εντάξει. Όχι ρε φίλε τώρα. Αυτό είναι ένα μηδέν. Εντάξει. Σιγά. Δεν σε κάνω εγώ τίποτα. Είμαι καλό παιδί. Α, από τα καλά παιδιά την έχω πατήσει φίλε. Εγώ είμαι τα πιο καλά. Μιλάς για το Στέρλινγκ. Για το Χουλκ. Για τον Κοτσίδα. Όχι ρε. Σε καλά. Πού τον βρήκανε. Εντάξει. Είσαι λίγο συμπαθητικός. Αλλά ρε φίλε είναι δυνατόν. Αλήθεια λες. Για το Μακάκα να πούμε τώρα. Έτσι. Κάκη διαφήμιση. Σιγά το μορφόνιο. Για το Γιωργάκη τον κλούνε λες. Ναι μωρό τώρα. Εντάξει φίλε, τα είπα εγώ η αλήθεια. Με βλέπεις είμαι κομπλεξάριστος. Τον άλλον που είναι ωραίος άντρας δεν έχω θέμα εγώ. Συγγνώμη λίγο, εντάξει τον βλέπεις τώρα έτσι όμορφο αυτά ωραία. Τον θέλουν κανένα 2-3 εκατομμύρια. Καταρχήν την έχει μικρή φίλε. Όχι ρε φίλε. Όχι, λίγο μακάκας δεν είναι όμως. Έλα μωρέ, 100%. Όχι, μου είπε μία που είχε πάει μαζί του ότι τίποτα. Δεν. Γαριδάκι. Επίσης και αυτό παίζει έτσι. Η αλήθεια είναι, ήθελα να σου πω κάτι με σοβαρού και αστείο. Ότι είχατε μια κοινή γκόμενα που σου είπε ότι ήταν ψόφιος. Έχει κάνει δήλωση ο τύπος δημοσίως. Ναι. Το ξέρεις. Ότι την είχε μικρή. Όχι, ότι έκανε πλαστική στα κάκαλά του. Πλαστική στα κάκαλά του. Ναι, δηλαδή έχει πλαστικά. Α, lifting. Ότι έκανε lifting, ναι, για να μην είναι ζαρωμένα. Επειδή εκεί υπάρχει μια ζάρα, ρε παιδί μου, υπάρχει μια στενοχώρια. Με το lifting, ρε, θα κάνει διαφήμιση. Μπότοξ το κάκαλο, ρε φίλε. Στα μελέτια τα να μου για να φαίνονται τι χαρούμενα, τσιτά. Ποιο να είναι μόνο να κάνει διαφήμιση αυτό να που έκανε το lifting. Τι έκανε, lifting. Α, lifting έκανε. Ωραία. Δεν φαίνεται στο πρόσωπο, είναι στο άλλο του κεφάλι. Ρε τι γίνεται, ρε. Σαν την κουβέντα για το ποδόσφαιρο δεν έχει. Γεια σου Καραγιάν. Φιλιά, φιλιά. Αυτά είναι φίλε, αυτές είναι κουβέντες. Καλημέρα σας, γεια σας. Και sorry που περιμένατε. Καλημέρα σας, τι κάνετε. Επίτηδε. Έχετε πολύ καιρό να βγείτε. Το ξέρω, ήμουν ένα συνέδριο και δεν μπορούσα να το αφήσω. Ναι. Εύχομαι σήμερα καλή επιτυχία στην ομαδάρα μου, τη Βίτη. Έτσι. Εύχομαι να κάνει πάταγο. Και γιατί να το κρύψω, δεν άλλωστε γελό. Από τότε που ο γιος σου σήκωσε τη φανέλα του Άρεος στην έκθεση, 5 στις 5 ήττες ο συμπολίτης. Μήπως να το ξανασκεφτεί. Κωστή. Ναι. Έχω μία θολούρα. Θολούρα. Μπράβο, ό,τι έχει ο καθένας φίλε καλό είναι. Άλλος έχει ένα οικόπεδο, άλλος έχει κάτι λίρες. Ό,τι έχεις ρε παιδί μου. Έχω 3 μέρες, πήγα πάνω από τη γυάλα. Έκλεισα
παράθυρα, άνοιξα κουρτίνες, έβαλα φινιατίο. Μάσισα φύλλα δάφνης. Μάσισα φύλλα δάφνης. Κατάπιο δοντόκρεμα. Έχω μία θολούρα στο σκοράκι. Το πίσω το βρήκα. Το μπροστά έχω μία θολούρα. Έχει ένα σύννεφο πάνω. Και ρωτάω το τη γυάλα. Και λέω ποιος μπορεί να με βοηθήσει. Λέει πάλι στο τσαρό. Λέω στην προηγούμενη του ζωή ήταν μέντιουμ. Όχι την προηγούμενη, και την επόμενη, φίλε. Και στην επόμενη. Άρα σε ζητάω να μου κάνεις μία μεγάλη χάρη μεταξύ μας. Τώρα αμέσως, τώρα, γιατί είμαι εγώ εδώ? Γιατί με φέρνει εδώ? Πες μου λίγο, πες μου λίγο, το μπροστά θα είναι 0 ή 1? Το μπροστά θα είναι 0 και πίσω είναι το 1, φίλε. Το σκορ... Όχι, το πίσω το βρήκα, το πίσω το βρήκα, θα σου πω μετά. Μπροστά θα έχει 0 ή 1? Εξαρτάται. Εξαρτάται. Όχι, δεν έχει τέτοια. Αλλά θα μου απαντήσει ευθέως, μπάμπουμ. Μπαμπούμ, πες το μου σε παρακαλώ. Μπροστά έχει, αν έχεις 3 πίσω, μπροστά είναι 1. Αν έχεις 2 πίσω... Να το ρε Κώστα. Είδες, φίλε. Αυτό ήταν. Σαν τέτρις, ρε πίπι μου. Σαν τέτρις ταιριάζουν. Καλά με πριν για στον Κωστή μου. Σε παρακαλώ. Εγγύηση, φίλε. Απόλυτη έχει αλήθεια. Γιατί το πίσω ήταν σίγουρα 3. Σίγουρα. Και η γυάλα δηλαδή με το που... Πριν ακόμα τη θόλωσε. Εδώ αγόρι μου, γιατί με βγάλε. Θόλωσε. Μόλις είδε το πίσω. Μόλις είδε το πίσω. Πώς το είδε ο ηθοποιός στη Μουρμούρα, στη σκηνή που θα παιχτεί σήμερα, όταν η Κλέλια Ρένεση, αυτό το υπερατούμουν μπίμπιπ, πετάει την πετσέτα και βλέπει την πίσω όψη της Κλέλιας Ρένεση, ο ηθοποιός που, στη Μουρμούρα που παίζει. Να ξέρετε. Στη Μουρμούρα. Παίζει Κλέλια Ρένεση. Τι κάθεσαι και βλέπεις. Δεν βλέπω τα σύρια. Βλέπω μόνο τα στιγμιότυπα, φίλε. Να ξέρεις. Ποια στιγμιότυπα, ρε φίλε. Να σε πω κάτι. Αυτό δεν έχει παίξει ακόμα. Σήμερα θα παίξει. Απλά έχουμε από τη μία πλευρά την Ματσούκα στο Open. Απ' την άλλη τη Ρένεση στον Αλφα. Μεγάλο ντέρμπι. Έτσι ανέβουν τα νούμερα. Φίλε, έχω πάρει εδώ και 2 χρόνια Smart TV και από τη μέρα που την πήρα, ξέρεις τι παίζει, μόνο YouTube, τίποτε άλλο. Μπράβο. Πάω να πιάσω το τηλεκοντρόλ και τα παιδιά θα με σπάσουν τα χέρια. Φύγε από εδώ, πάλι εσύ θα δεις. Ρε πότε είδα λέω τηλεόραση. Γεια σου Σίμω, φιλιά. Φιλιά αδερφέ μου. Καλημέρα. Να σε καλά, ζου μου σου λέμε. Μόνο διπλό σήμερα, δεν χρειάζεται να το πούμε. Αν η ομάδα μπει όπως μπήκε με την Πάτε Μπορίσοφ, δεν φοβόμαστε κανέναν. Το μυαλό μας εκεί, απόλυτη συγκέντρωση. Ναι, είναι απόλυτα του Βιερίνη, αλλά απόλυτα είχαμε, θυμάστε και σε ποιο μάτς. Και μάλιστα στην προθέρμανση, όχι την προηγούμενη μέρα, το καλοκαίρι. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε σίγουροι. Εγώ λέω 9 παρά 10 σήμερα και αύριο θα το παίξω σποτάκι ότι 0-1 θα κερδίσουμε. Με γκολ του Πρίγιοβιτς. Σας λέω και το σκόρε, τι άλλο θέλετε δηλαδή. Σέντρα από αριστερά του Τόσκα. Κεφαλιά ο Πρίγιοβιτς. Φίλε, άμα βγουν όλα αυτά, αύριο να ξέρεις. Δεν είναι. Κατά έτσι κι αλλιώς θα κληρώσουμε αφιγραντήρα αύριο, αλλά. Ναι, γεια σας! Επιτέλους, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Και συγγνώμη που περίμενες. Μέα κούλπα. Δικό μου το λάθος. Ο Σίμος ήταν αυτός. Σίμος, δεν υπάρχει. Με να βγει. Αργεί να πάρει, όλα τα παίρνει. Είναι... Απολαυστικός. Δεν θα μιλήσω για ποδόσφαιρο σήμερα. Τα είπαν όλοι και θα τα πούνε και οι υπόλοιποι. Δεν μπορώ να ξεχάσω από χθες με την ανακοίνωση αυτής της ξεπλημμένης Υπουργού Εθνικής Αμήνης των Σκοπίων που χείρισε και είπε να απαγορευτεί το να τραγουδά με το Μακεδονία εξαγουστή του Αλεξάνδρου Χώρα. Έχω διάφορα πράγματα που σκέφτομαι να τις ευχηθώ, αλλά νομίζω ότι τελικά καλό θα τις κάνω με αυτά που θα τις ευχηθώ παρά κακό. Οπότε... Κώστα μου, φταίμε εμείς οι ίδιοι. Και αυτοί οι Ελληνάρες που πηγαίνουν κάθε βράδυ στο καζίνο, που πηγαίνουν στα Σκόπια και ψωνίζουνε, κάντε ρε εσείς ένα μήνα αποχή, μη πάτε, να δούμε τι θα κάνει αυτό το κολοκράτος. Καθόλου, όχι ένα μήνα. Καθόλου, ένα μήνα, τι, θα κρατηθεί όλος ένα μήνα. Μη έλα, πάτε πάνω. Καθόλου. Άκου να απαγορεύει, ποια είσαι εσύ μωρή πόρνη. Ποια είσαι εσύ που θα μας πεις. Πάμε, παρακάτω. Γιώργο μου, χάνεις την... Χάνεις τις αρχές σου, μην ξεφεύγεις. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα Κωνσταντίνη. Ω, καλώς το παιδί. Καλώς το φιλάρετο. Ναι. Από σήμερα θα σε λέω Κωνσταντίνη.
Κωνσταντίνεϊ. Με γιώτα, με γιώτα στο τέλος. Με τον συνάδελφο, τον Κλούνεϊ. Α, καλά. Εντάξει. Λοιπόν. Αλήθειες λέω πάντως. Υπάρχει η ταινία, η κλασική με τη Βλαχοπούλου. Ναι. Που έλεγε «Έχω ένα σύννεφο πάνω στη γυάλα». Ναι. Οπότε έλεγε «Πάρε ένα 100 ευρώ και φύσα το». Είδες τι κάνα που τα διώχνει, μου φαίνεται εσείς οι δυο μπορείτε να βγάλετε πολλά λεφτά. Εγώ είπα, 1-3 είναι το δικό του προγνωστικό, εγώ του δώσα το 1 μπροστά άμα είναι 3 πίσω, εγώ λέω 0-1. Εντάξει, ο καθένας, παιδιά, αυτό είναι κληρονομικό χάρισμα, δεν μπορεί, δεν δουλεύετε, γεννιέσαι έτσι. Λοιπόν. Πάντως το 0-1 είναι ψυχοβγαλτικό, θα μας πάει μέχρι το τέλος. Είναι. Τέλος πάντων. Και θα είναι μετά το 80 το γκολ. Και 82-83. Φαντάζεσαι να βγει. Αυτή είναι όπως να είναι και από εκεί πέρα. Φίλε, φιλάρετε μου, και 0,75 να είναι. Όχι 0-1. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει. Και μισό 0. Εννοείται. Και ούτε με νοιάζει. Ότι η ΑΕΚ είναι πραγματικά πολύ καλή εκπρόσωπος του ελληνικού ποδοσφαίρου. Κουλούρης. Εκεί θα πρέπει να πάει ο Κουλούρης. Κουλουράκι. Βεβαίως. Ναι, και ουσιαστικά είναι ανίκητη. Δεν έχει φέρει ούτε μία νίκη. Μπράβο. Σωστός. Εγώ λέω τα μηδενικά να τα πάρει και να τα κάνει κολιέ. Μπρασελέ για το χέρι. Δεν γίνεται ένα υπέροχο κολιεδάκι με τα κουλουράκια. Τι προπαγάνδα πέφτει κάτω στην Αθήνα. Τώρα υπάρχει από χθες άλλο. Ανύπαρκτο πέναλτι λέει και αυτά. Και... όρθια. Δεν πέφτει με 10-0. Ναι, με το κεφάλι ψηλά και αυτά. Έτσι. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Μηδέν πόντους. Και όπως έχω πει και άλλη φορά, δεν πρέπει να γλεντάς με κλεμμένα λεφτά. Με κλεμμένα ρούχα από τη βεράντα του άλλου, δεν μπορεί να κάνεις το τζόβενο, το γκούγκλο, το γόι, το νεράστι. Και επειδή έρχεται το μείον 3 στο θρύλο, κλαίνε από τώρα. Από τώρα, από τώρα. Έγινε φιλάρετέ μου. Είναι όλα έτοιμα και προετοιμασμένα να πούνε ότι θα πάρουμε πρωτάθλημα. Επειδή μας κόψανε βαθμούς, είναι χάρτινο το πρωτάθλημα. Ας το πάρουμε εμείς, γιατί και εμείς έχουμε βαθμούς μείον σε αυτό το πρωτάθλημα. Είμαστε στο μείον 2 από πέρσι πρίκα. Έτσι. Και να έχουμε το νου μας, γιατί θα μας προκαλέσουν πολλές φορές για να αποκτήσουμε κι άλλο μείον. Εννοείται. Τα λέμε συνέχεια αυτά. Κάθε μέρα. Γεια σου, φιλάρετε μου. Να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα, 533. Α, καλό στο παιδί, ρε. Καλό στο Θοδωράκο! Πού είσαι, ρε Μορφή? Τι γίνεται? Λοιπόν, είμαι στεναχωρημένος από το πρωί. Ναι. Άκου λίγο να ακούσουν και όλοι, γιατί μπορεί να ενδιαφέρει αρκετούς. Ναι. 29 είναι το παιχνίδι με την Τζέλση. Ναι. 28 του μηνός ανακοινώθηκε απεργία της ΓΕΣΕΕ, πανελλαδική. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να είμαι εγώ άτυχος, μπορεί να είναι και άλλοι άτυχοι, μπορεί να προκύψουν προβλήματα με πτήσεις εν αέρης κυκλοφορίας με στάσεις εργασίας και να μην γίνουν πτήσεις. Το λέω από τώρα, όσοι ακούνε, ας προσέξουν, κάποιοι ας δουν εναλλακτικές λύσεις. Εγώ μπορεί να κλείσω και εισιτήριο και για Σόφια εναλλακτικά, δεν ξέρω τι θα κάνω. Είναι λίγο νωρίς. Δεν λέω ότι θα προκύψει πρόβλημα. Είναι λίγο νωρίς, να πούμε από τώρα. Ναι. Έτσι συνήθως. Απλά σήμερα το πρωί το διάβασα από το ίντερνετ, ανακοινώθηκε και σίγουρα θα υπάρχουν ακυρώσεις και κάποιες, δηλαδή κάποιες ώρες μετά καθυστερήσεις. Μάλιστα. Δεν το ξέρω καθόλου. Αυτά. Το θέμα, αλήθεια σου λέω, δηλαδή από σένα το μαθαίνω. Εντάξει, εκεί στο ρεπορτάζ αν θέλω να το ψάξουν, γιατί ναι, σίγουρα θα ενδιαφέρει πολύ κόσμο, γιατί όλοι τότε πετάμε. Ναι. 27-28. Θα το δούμε. Εντάξει. Θα το δούμε. Άντε, κλείνω την καλημέρα μου, γιατί έχει πολλή δουλειά. Σήμερα έχουμε απεργία και είμαι και επιφυλακή και είμαστε... Άντε, με το καλό. Άντε. Φιλιά, γεια σου, 533. Θα πάμε σε διάλειμμα. Πρώτη ώρα, μην ξεχνάτε, ηλεκτρονέτ, Παμπουκίδης Νικολάηδης. Ο ρημαγδός, πάταγος χαμηλών τιμών και προσφορών και δώρων. Μπαίνετε μέσα με την παραμικρή αγορά, μπαίνετε σε μία κλήρωση. Και κάθε μέρα κληρώνει υπέροχο δώρο στην ηλεκτρονέτ. Τέτοιο δίνουμε και εμείς σήμερα, μια καφετιέρα Nespresso, 140 ευρώ η αξία. Ξέρετε αυτές οι υπέροχες που διαφημίζει ο ανταγωνιστής George Clooney, αυτό το παλικάρι. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 545 26.
Μα εγκαταλείπει η φωνή. Πάμε να κάνουμε αφωνία 2 λεπτά στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Τζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα και με. Ελάτε στην παρέα μα, θα κάνουμε άνω κάτω. Κάθε πρωί γιάχμα όλα. Γιάχμα. Όπου και να βρίσκεστε. Μην ξεχνάτε ότι το βράδυ 6 ώρα θα είμαστε εδώ. 6 ώρα Ελλάδος. Υπολογίστε δηλαδή εσείς που στο εξωτερικό 2 ώρες πριν από το παιχνίδι ότι θα είμαστε στούντιο να κάνουμε το pregame, να κάνουμε τη βόλτα μας, να πούμε τα δικά μας και βέβαια να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Μπείτε και στο inbox στον αθλητήριο, μπείτε εκεί στο messenger, γράψτε μου τα νουμεράκια σας για να σας πάρουμε τηλεφωνάκι. Πεθαίνω λέει και αναρωτιόμουν από χθες το βράδυ που είδα στιγμιότυπα αφού απογευματινή είμαι γιατί το έκανε, για να φανεί η ομορφιά του. Καλημέρα αστέρι μου. Γεια σου Νανούκα. Είδατε πως τα έλυσε τα μαλάκια του. Ε, πάει ο άλλος και του λύνει το μαλάκι του, την κοτσιδούλα του. Λοιπόν, κληρώνουμε νεσπρεσιέρα σήμερα. Μία καφετιέρα νεσπρέσο, 140 ευρώ η αξία της. Μοναδικό δώρο, πανάκριβο, ακριβοθόρητο, δισεύρετο. Χιλιοπενεμένο, χιλιοτραγουδισμένο. Από την ηλεκτρονέτ που κοίτης Νικολαίδης. Πάμε να μπούμε κατευθείαν στις γραμμές 2310-287-888 να μιλήσετε εσείς και τα πω μετά τους χορηγούς γιατί περιμένετε 2 ώρα. Καλημέρα, ναι. Έλα ρε Κωστή, καλημέρα. Καλώς το Σεραίο. Άμα το έχει κάνει αυτό κανένας βαρέλα στο προηγούμενο 7 φορές πριν θα δείχνανε. Θα βγάζανε καταρχήν τον Τρίφωνα Σαμαρά, θα βγάζανε τον διάφορους κομμωτές εκεί να πούνε τον Μπουλούμπας ή Μπουλούμπας, πώς το λένε αυτόν εκεί που χτενίζει τη Μενεγάκη. Του Λούμπας, ξέρω πώς το λένε. Τουρλούμπατσι μάλλον. Τουρλούμπατσι. Εγώ ρωτάω, ποιος με απάντηση αυτός ένα μηδέν, δεκτή, ποιος θα τολμήσει να πάει να πειράξει τα μαλλιά του Πρίγιοβιτς. Δεν το φτάνω καταρχήν. Όχι. Δεν το φτάνω, σωστό γι' αυτό. Τι γίνεται. Το βράδυ έχουμε μάθει να βγάλουν ψυχή τα παιδιά, όσοι παίξουν να βγάλουν ψυχή όπως τον Πάτερ Μπορίσοφ. Να πούν να παίξουν ένα σοβαρό παιχνίδι. Έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά με αυτούς. Θα πάμε να το αποδείξουμε μέσα στο γήπεδο. Έτσι. Δεν υποτιμούμε κανέναν, το καταλάβαμε. Σίγουρα, το λάθος μας. Έτσι, αυτό νομίζω. Έγινε στο πρώτο παιχνίδι. Πιστεύω ότι μάθαμε από τα λάθη μας και θα μπούμε μέσα να διορθώσουμε αυτό που διορθώσαμε στο προηγούμενο παιχνίδι. Έτσι. Θα έρθει το βράδυ στο στούντιο. Θα είμαι pre-game. 6-8 θα είμαι εδώ. Εδώ θα είμαι. Εδώ θα είμαι. Ωραία. Να κάνουμε τη βόλτα μας. Γιορτάζει η πόλη μας, η Μητρόπολη μας σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Μπράβο. Μπράβο. Σε όλους και στους χορηγούς εκεί να είναι γεροί να δίνουν και εμείς να δρώμε. Σε όλους. Έτσι. Πολύ ωραία. Γι' αυτό το κάνουν. Έτσι, ρε φίλε. Έτσι. Τα φιλιά μας τώρα. Άμα... Με την νίκη το βράδυ, να σε καλά, αδερφέ μου. Άμα πιάσω τώρα έναν Μιχάληδες, ο Μιχάλη τον Καλιοτζίδη, τον υπέροχο μαέστρο που έχει γράψει τον ύμνο του Παρίδη, τον Μοσκοβίτη. Άμα πιάσουμε έναν τώρα. Έτσι, Μιχάληδες και Άγγελους, γιορτάζει ο Άγγελος Αναστασιάδης σήμερα. Γιορτάζει ο Άγγελος ο Δημπητούζης, φίλος μας, Μουσάκη, άρρωστο. Δηλαδή, άμα πιάσω, σίγουρα θα ξεχάσω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Ο Ανθομελίδης, ο Μιχάλης, φίλος, υπέροχος, αδερφός. Στη γωνία ο Μιχάλης, ο Γάμπας, ο Μάικ. Έτσι, ο Άγγελος δίπλα από το διευθυντικό. Παιδιά, πάρα πολλοί κόσμος. 2310-287-888. Εσείς μιλάτε, εμείς ακούμε. Να πω ότι το βράδυ 6 με 8 θα είμαστε εδώ. Για το pregame. Καλημέρα στο Ράπτο Λευθέρη. Καλημέρα στην Κατζηγιάννη τη Χριστίνα. Καλημέρα Κωστή, καλή συνέχεια στην ωραία εκπομπή σου. Καλημέρα σε όλα τα ζουμουσάκια. Να είστε καλά. Καλημέρα Κωστή. 1-5 σήμερα, 2 γκολ ο Βαρέλα. Ρε Πασχαλίδη Γιάννη. Τι έφαγες να πούμε, τι όνειρο έχεις δει. Πάμε στις γραμμές. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Εγώ είμαι. Καλώς το παιδί. Σήμα δεν έχεις όμως και δεν σ' ακούμε. Σήμα, λίγο να κουνηθώ, περίμενε μισό λεπτό, μην με χάσεις. Μην παρακουνηθείς γιατί παρεξηγείται ο κόσμος. Δεν πειράζει, με ξέρουν πως άντρας είναι. Αγόρι μου. Λοιπόν, τώρα μ' ακούς. Τέλεια, καμπανίσια, καμπανιακός. Ναι, πατάω ξυπόλυτο στο μπαλκόνι τώρα, πάω με προκοπνευμονία. Εμασάς εσύ ρε, τι να μασίσεις. Καταπίνεις παγόβουνα ρε, τι να καταλάβεις, τριβανίσιος είσαι αγόρι μου. Δεν πάγωσα μέχρι το γόνατο τα τσιμέντα της Τούμπας χιόνι γεμάτα. Βέβαια. Πάγωσα τώρα. Άνθρωπος που... Αλλά είχα το κράτος από το ποντιακό και με κρατούσε. Άνθρωπος που κοιμήθηκε.
κοιμήθηκε μέσα στην Τούμπα, έβγαλε μια νύχτα μπροστά στη θύρα 4. Τι να καταλάβει, άσε ρε που σου λέω τώρα, τι να καταλάβεις εσύ. Έχεις φάει. Τα κουνούπια όμως, με φάγα τα εσύ κουνούπια. Τα φάγες τα κουνούπια. σαν το Τζακ Νόρις. Λοιπόν, τι ήθελα τώρα, με έχασες τον ιρμό μου ρε. Αυτό φίλε είναι τέχνασμα. Κόλπο είναι αυτό για να μην πεις. Λοιπόν, τα κρεοπολία. Τα ξέχασες, Άγγελος και Μιχάλης. Χρόνια πολλά. Τι ώρα μπήκε στην παρέα μας. Α, τώρα μόλις ήρθα από το γυμναστήριο. Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά. Έχουμε κάποιους στράτους από ομογενείς που βγαίνουν από Αμερική και από αυτά. Από Γερμανίες, Ολλανδίες. Στράτος, γιορτάζει ο στράτος. Όλους αυτούς χρόνια πολλά από το Συντριβανίσιο, όσοι γιορτάζουνε. Γιορτάζει στράτος, στράτος σήμερα. Γιορτάζει. Αν ακούει και αν δεν ακούει θα τον πάρω εγώ τηλέφωνο. Δεν νομίζω ότι γιορτάζει ο στράτος σήμερα. Γιορτάζει και ο στράτος. Βέβαια. Ναι. Ταξιαρχών είναι παιδί μου, όλοι μέσα είναι. Όλοι μέσα φουλ. Είχα φίλος συγχωρέθηκε νωρίς 49 χρονών στράτος. Έτσι. Βέβαια. Λοιπόν, ξέρεις τι με στεναχώρησε σήμερα πρωί, με χάλασε ρε Κωστή μου. Να μου πεις. Γι' αυτό τον αρχηγό μας ρε, τον Βιερίνια ρε παιδάκι μου. Όχι ότι δεν υπάρχει λύση. Μάλλον αέρα παίζει η ομάδα. Άλλη ομάδα. Ο αρχηγός μέσα. Άλλη ομάδα. Έτσι δεν είναι. Άλλη ομάδα. Δίκιο δεν έχω. 100%. Όχι ότι δεν έχουμε λύση. Έχουμε λύση. Για να μην βγουν ορισμένοι εκεί που είναι, έχουμε βαθύ ρόστερ. Αλλά αλλιώς είναι. Άλλο να δεν αέρα, αντικαθίσταται αυτό. Όχι μόνο παικτικά. Όχι μόνο παικτικά. Όχι μόνο παικτικά. Μόνο που πάει και εκεί στους διαιτητές και λέει πω το που λένε μου το γειτονά μου. Έρχεται εδώ στην Πεθεράτο, το βλέπω κάπου. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το βράδυ, όπως είπες και εσύ, με μισό μηδέν. Με μισό μηδέν. Τίποτα άλλο δεν θέλω. Δεν θέλω περισσότερα. Γιατί είχε σκοπό ο άνθρωπος να ξεκουράσει τώρα τον Μάτος με τον Πανετολικό. Να δούμε τι θα κάνει τώρα. Λοιπόν, καλή βλέπω, σχέση, βλέπω εορτολόγιο. Εορτολόγιο. Άγγελος, Αγγελική, Άντζελα, Άντζη, Γαβρίλ, Γαβρίλος, Μιχάλης, Μιχαήλ, Μιχαέλα, Σεραφείμ, Σεραφίνα, Ευστρατεία. Ευστρατεία στράτος, αφού σου λέω ξέρω, είχα φίλο που γιόρταζε. Ευστράτιο. Το ταξιαρχόν είναι. Ταξιαρχόν είναι σήμερα, είναι όλοι μέσα. Έτσι, μεταξία Ραφαέλος, Ραφαηλία, Σταμάτη, Σταματίνα, Ματούλα. Είναι πολύ πράγμα. Στρατηγούλα, πολύ πράγμα. Ταξιαρχούλα, ταξιάρχες. Μάλιστα. Είναι όπως των Αγίων Πάντων, όλοι μαζί είναι αυτοί. Φουλ φίλε, έχουν κάνει τέτοιο φλασάκι. Ναι, συμπυκνωμένο. Ναι. Δημήτριδες, Ιωάννηδες, Παπαδοπουλέοι, όλοι μαζί είναι αυτοί. Γεια σου Παύλε. Νικηφοριδέοι από τη Δράμα. Γεια, γεια, φιλιά. Γεια, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, 2310, μην παίρνετε 23, δεν το σηκώνουμε. 2310-287-888, θέλω να μας τιμήσουν λέει από την Go, επειδή τους κάνουμε κάθε μέρα διαφήμιση με το 2310. Γεια σας. Ναι, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Ζάχος Νάουσα. Γεια σου ρε Ζάχο. Όχι ρε φίλε. Πού είσαι εσύ ρε φίλε. Α, φίλε, εγώ σ' ακούω κάθε μέρα. Όχι ρε αλλά φίλε. Αλλά λόγω της δουλειάς ρε φίλε δεν μπορώ. Δεν πειράζει. Να έχετε δουλειά. Αλλά ξέρεις ότι είμαι από τους πιο παλιούς και κρεμασμένους εδώ. Δεν αλλάζω. Αφού βάζαμε δασίες όταν γράφουμε τα ονόματά μας τότε. Έτσι, έτσι. Απλά έχω πει χίλιες φορές. Τώρα αγοράκι μου θα μου πεις ό,τι θες. Δεν με ενδιαφέρει, ας μην παίρνετε ποτέ τηλέφωνο. Δουλειά να έχετε, να μας ακούτε. Ωραίο είναι να μας ακούτε. Δόξα χαιρόμαστε. Και ας μην πάρετε ποτέ τηλέφωνο. Από το να είσαι άνεργος και να με παίρνεις χίλιες φορές να έχεις δουλειά και ας μην πάρεις ποτέ. Κατάλαβες. Αυτό λέω. Δόξα τω Θεώ, φίλε, και δουλειά έχουμε και υγεία. Έχουμε μπράβο. Καλά, είμαστε. Μπράβο, μπράβο. Έχει κόσμο που έχει σοβαρά προβλήματα, εμείς είμαστε πολύ καλά. Έτσι, έτσι. Μπράβο, και, ρε φίλε. Εντάξει, και από την πλευρά μας ό,τι μπορούμε, κάνουμε όταν μπορούμε. Ακριβώς. Τέλος πάντων. Για την καψούρα μας τώρα, για την καψούρα μας. Έτσι. Κωστάκη μου, σήμερα δεν υπάρχει μισό μηδέν. Σήμερα ο ΠΑΟΚ θέλω να πιστεύω ότι πάλι θα ρίξει κανένα τριάρι, κανένα ντόρτι. Γιατί τα παιδιά είναι πολύ σκασμένα. Ακούνε πολλά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης γενικώς. Όχι μόνο εδώ της πόλης και των Αθηνών κτλ. Ότι και καλά δεν έχουν δείξει μέχρι τώρα καλό ποδόσφαιρο. Ότι το καλό του ποδόσφαιρο ήταν με την Πάντε Μπορέσον και τον Παναθηναϊκό κτλ. Τα ακούμε, Βερεσέ. Εγώ πιστεύω ότι θα ξεσπάσουν σήμερα. Αυτούς εδώ πέρα τους βίντεο θα τους ρίξουν κανένα τάλιρο, κανένα τεσάρι, έτσι τη βλέπω τη δουλειά εγώ. Και πολύ χαλαρά και τον Πανετολικό μετά να τον πάρουμε και είμαστε τρένα στα μάτια του και δεν μασάμε τίποτα. Και πάω κουβάδες ρίχνουμε και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα.
με παγωμένα νερά. Φίλε, είμαστε ομαδάρα, δεν φοβόμαστε κανέναν. 11 με 11 βγάζουμε ψυχή έτσι. Και μέσα σε ένα τέταρτο μας παρακαλώ να σταματήσουμε. Έτσι. Αυτό θέλουμε. Μακάρι να, είναι, μακάρι να παίξουμε έτσι, όπως με την Πάτε, όπως με το Βάζελο το δεύτερο ημίχρονο. Στο χέρι τους είναι. Στο χέρι τους είναι. Πιστεύω ο Λουτσέσκου να τις τα λέει αυτά, το ξέρουν και οι παίκτες, ξέρουν που παίζουν, ξέρουν που βρίσκονται, ξέρουν τι δύναμη έχουν από πίσω. 100%. Από πίσω έχουν τη μεγαλύτερη δύναμη που υπάρχει πλην του Ιβάν Σαββίδη, που είναι λαός του ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Λαός του ΠΑΟΚ. Και δεν πρέπει να βασάνε τίποτα. Και όταν αντιπροσωπεύουν το λαό του ΠΑΟΚ πρέπει να είναι εισάξιοι με εμάς. Πρέπει να μπαίνουν μέσα και να μασάνε, όχι σίδερα, να μασάνε τι ποιος εσύ και ποια Μπαρτσελόνα, τι μου λες, ποια Βίδη, τι λες, ποιος εσύ ρε. Πάω κρε σε λέω, αυτό, πάω, αυτό, κρε, φίλε. Αυτό φίλε, όπως το λες. Ξέρεις να πει πάω κρε, ιστορία ρε. Ιστορία, να μπαίνουν μέσα και να μασάνε σίδερα, σε όλους τους αγώνες. Και ας χάσουνε, ας παίξουν μπάλα και ας χάσουνε. Αυτό αλλά είναι το σημαντικό, να βγάζουν την ψυχή τους. Να παίζουνε με τρέλα στα μάτια. Μαδάρα, ρε, φίλε. Αυτό, αυτό. Κάθομαι, βλέπω εγώ τώρα. Εγώ, ας πούμε, ξέρω εγώ, είδα το παιχνίδι χθες με την ΑΕΚ και την Μπάγκερ. Έκατσα, το είδα. Λέω, ρε, παιδί μου, αν ο ΠΑΟΚ έπαιζε με αυτή την Μπάγκερ χθες, χωρίς να θέλω να γίνει υπερβολικός, γιατί δεν ήταν η Μπάγκερ, ξέρω εγώ, όχι, βέβαια. Δεν είναι καμία σχέση με πέρσι, με την ομάδα του Γκουαρδιόλα. Μπράβο, αυτό θέλω να πω. Ρε, φίλε, εντάξει, να μην γίνει υπερβολικός, αλλά να τους παίρναμε, ρε. Καμία, καμία. Τα ίδια δεν μας λέγανε και για την Ντόρτμουντ. Τα ίδια, ρε, τα ίδια, τα ίδια. Και με την Τόρμου και με τη Σάλκια και με όλους. Τα ίδια. Δεν φοβάται. Τίποτα, ρε φίλε, πρέπει να έχουμε θετική αύρα οι παίκτες. Να πάνε και να πούμε παίρνουμε το μάτι, τελείωσε. Σε ένα τέταρτο μέσα του πούμε παιδιά με το μαλακό, μη άλλο. Ό,τι μας κάλα και με την Πάτε μπορούσε. Έτσι, έτσι. Έγινε, αδερφέ. Γεια σου, Ζάχο. Αδερφέ μου. Φιλιά πολλά. Φιλιά, φιλιά στην Άουσα. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, εδώ βλέπω Ευστράτιος Δεκέμβριο. 13 Δεκεμβρίου. Καλά θυμόμουνα, δεν είναι σήμερα. Δεν γιορτάζουν, δεν ξέρω αν είναι Ευστρατείες σήμερα, αλλά ο Στράτος, Ευστράτιος, 13 Δεκέμβρη. Δεν είναι σήμερα. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε, πάμε στον ΜΕΘ επόμενο. 2310-287-888. Να θυμίσω και πάλι, κληρώνουμε μια υπέροχη καφετιέρα Νεσπρέσο. 140 ευρώ και 3 εισιτήρια ΠΑΟΚ Πανετολικός. Τα ξέχασα να τα πω πάλι τα εισιτήρια. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, αδερφάκι. Καλό στο λατομείο με την όπη στέντου. Φάει λίγο το βράχο, φάει λίγο το βράχο όπως κάνεις δεξιά. Αδερφέ, έχω γρασάρει τις τσάπες και είναι έτοιμες να τις στείλω εκεί στη Τούμπα. Σαν την τσάπα δεν έχει, φίλε. Μπουλντόζα, μπουλντόζα, δεν κολλάει πουθενά. Μπουλντόζα, μπουλντόζα. Ούτε ένα χαλίκι πεταμένο, ούτε ένα ξύσιμο από σοβά σε χωματερή ή σε σκουπίδι. Ό,τι γκρεμιστεί από την Τούμπα στα σπίτια του κάθε ΠΑΟΚΤΣΗ. Στο σπίτι μας μέσα, δίπλα στα κοιμήλια τα οικογενειακά, να υπάρχει έστω ένα χαλίκι, μια βίδα, ένα από τα χαλάσματα. Δίπλα να μπει στα Στέφανα, στην εικόνα της Παναγίας, στο κοιμήλιο του παππού που ήρθε από τη Μικρά Ασία, οτιδήποτε. Να μπει δίπλα. Αυτό δεν θα ξανά έχουμε την ευκαιρία ποτέ. Το λέμε συνέχεια. Λαράκι, θα έχω την πέτρα στα χέρια μου, θα την κάνω γυαλιοποίηση. Έτσι, σε προθήκη. Και από πίσω φωτογραφία Τούμπα. Έτσι, αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνει, φίλε. Αλλά πώς θα γίνει να μάθουμε πού θα ξεφορτώνουν τα φορτηγά τα πάντα. Δεν νομίζω ότι θα ξεφορτώνουν πουθενά. Δεν θα χρειαστεί δεν θα χρειαστεί, φίλε. Εντάξει, κοίταξε, για λόγους ασφαλείας, όταν αυτό το πράγμα γίνει, δεν θα είναι ο κόσμος τώρα κάτω από τη φαγάνα, έτσι μέσα στα λάστιχα της μπουλντόζας. Αλλά δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Δεν μπορώ, απλά εγώ την ιδέα είπα ότι δεν πρέπει τίποτα από αυτό. Όταν γκρεμίζεις ένα ναό, αν που δεν γκρεμίζουν ναούς, αλλά όταν γκρεμίζεις, πετάς, δεν πετάς. Τίποτα χαμένο. Θα εξαφανιστούν, θα γλιτώσουν και τα έξοδα με τις μπουλντόζες και τα φορτηγά. Θα τα πάρουμε εμείς. Έχω ακούσει, βασικά μου το είπε ο κουμπάρος μου. Ναι. Όταν η σημαία. Καταρχήν λένε δεν την πετάς τη σημαία. Πρέπει να την κάψεις, αυτό μου είπε ο κουμπάρος μου. Κανονικά δεν ξέρω τι ισχύει. Ποτέ δεν πετάς τη σημαία, ρε φίλε. Εδώ πεθαίνουν για τη σημαία κάθε μέρα. Ναι. Δεν την πετάς. Σημαία δεν πετάς. Θέλω να σου πω ότι εντάξει, η σημαία σκίστηκε, έγινε, δεν μπορεί να την κάνει. Άλλο, άλλο. Δεν την πετάς, φίλε, στα σκουπίδια. Εικόνα πετάς. Εγώ σου λέω ξεβαμένη. Έχω κάτι εικόνες που είναι από τη γιαγιά μου. Ξεβαμένες δεν φαίνεται καθόλου το πρόσωπο. Στην γεωγραφία. Δεν την πετάς, φίλε. Αλλά
Ναι. Δεν την πετάς, όχι, και χαλασμένη θα είναι η εικόνα και δεν θα την έχει. Ξέρω, ακούνε άνθρωποι του Εραστέχνη που είναι άρρωστοι με την ομάδα. Συγκεκριμένοι άνθρωποι, δεν τους ξέρω όλους, αλλά έναν δύο που ξέρω και ξέρω ότι ακούνε και την εκπομπή και θα βρουν τρόπο, όταν γίνει αυτό, πρώτα ο Θεός, θα βρουν τρόπο να μην πεταχτεί τίποτα. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί να πάει στα μπάζα η τούμπα. Μέσα το κάθε χαλίκι, μέσα το κάθε τούβλο, το κάθε κομμάτι σοβάς που θα βγει, έχει αίμα, έχει υδρότα, ακούγονται φωνές, φίλε, ακούγονται οι αχές. Έχει τα βλέμματα μέσα ανθρώπων που έχουν φύγει. Δεν πετιέται τίποτα. Μόνο στη σκέψη να φίλε, αυτή είναι αλήθεια. Ο άλλος βάζει το κοχύλι στο αυτί και ακούει τη θάλασσα. Εμείς θα βάζουμε το κομμάτι, φίλε, από το σοβά και θα ακούγεται η αχή ΠΑΟΚ. Αυτό που έχουν φύγει. Έτσι τέλος. Τέλος. Αυτό θα γίνει. Αν γίνει οτιδήποτε άλλο, θα είναι ατόπιμα. Δεν είναι. Ούτε καν το συζητάω γιατί αποκλείεται. Θα βρουν έναν τρόπο. Θα βρουν έναν τρόπο. Έτσι. Εγώ αν τυχόν δεν μπορέσω να βρίσκομαι εκείνη τις μέρες στη Τούμπα για να μπορέσω να πάρω έστω ένα λιθαράκι, θα βάλω σοβαρό βίσμα. Έχω σκεφτεί. Έτσι, Έχω άνθρωπο εδώ στη Δράμα που έχει φιλικές σχέσεις με τον έτσι. Κυριάκο Κυριάκο. Μάλιστα. Μόνο από εκεί. Μάλιστα. Κωστή, εύχομαι να κερδίσουμε σήμερα. Και εννοείται, συγγνώμη που το λέω, επειδή φύγει. Αν και έχουμε τραυματίες, έχουμε, δηλαδή δεν ξέρω, πρέπει να φτύσουν αίμα. Εντάξει, δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι, θέλω να σας πω. Δεν θα είναι εύκολο. Δηλαδή αυτά τα 0-5 που ακούω, μακάρι να είναι έτσι το μάτς και να πάει όπως με την Μπάτε, αλλά ξέρω ότι θα είναι δύσκολο παιχνίδι. Εγώ είπα 0-1 σήμερα. Και μάλιστα... Τουλάχιστον δεν έπρεπε να κάνουμε το λάθος. Να δώσουμε βαθμούς μέσα στη τούπα. Άξι, έγινε αυτό. Τώρα να γυρίζουμε πίσω δεν ωφελεί. Γυρίζουμε πίσω, αλλά να σου πω κάτι. Μόνο από πλευράς διδακτικής, ότι δεν θα ξανακάνω το ίδιο λάθος να γυρίζω πίσω. Αυτό που έκανα σε εκείνο το μάτς, τουλάχιστον ξέρουμε τώρα ότι δεν πρέπει να υποτιμήσουμε τη συγκεκριμένη ομάδα. Τέλος. Έτσι. Όχι. Ξεκάθαρα. Έγινε, okay. Λατομείο. Στο Instagram πού μπορώ να σε βρω, στο Instagram. Δεν σε βρίσκω. Δεν μπορείς γιατί δεν έχω. Δεν έχεις, όχι. Instagram, δεν υπάρχει. Σωστός. Στο Facebook, Ζουμουσού, αδερφέ. Ζουμουσού. Παντού, καλημέρα. Δεν έχω καταλάβει, το Instagram είναι μόνο φωτογραφίες. Ποιοι είμαστε για να κάνουμε Instagram, οι φίρμες δεν κάνουν Instagram, ξέρω εγώ, οι μοντέλες, τα ηθοποιοί αυτά. Instagram, ξέρω εγώ ρε παιδί μου, τι διαφορετικό έχει από τη σελίδα, από την ομάδα στο Facebook. Να βάζουμε μόνο φωτογραφίες, δεν κάνουμε και Instagram. Λέω λοιπόν ότι... Μετά τον τραυματισμό, επειδή με ρωτάει ο Βασίλης, γεια σου Βασιλάκη μου, από το Κιλκής, έχω έρθει σε εκείνο το μαγαζί. Είχε παλιά καντίνα αυτός, είναι άρρωστο παοξάκι. Θέλω να σου πω ότι μία σημαία που έχει μέσα, του την έχω πάει εγώ. Που έχει μέσα. Έχει μια τεράστια σημαία, όχι αυτή, μια πιο μικρή, που και αυτή είναι τεράστια, αλλά όχι όσο η πρώτη. Έχει με μια μεγάλη αφίσα Γκαρσία. Είχε καντίνα αυτός, μπαίνοντα στο Κιλκής αριστερά. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, νομίζω η καντίνα λέγεται το μαγαζί. Και είναι άρρωστο παοξάκι. Ναι, καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλημέρα. Καλώς τον. Είμαι ο Ανδρέας από το Bronx. Έλα Bronx. Έλα Νέα Υόρκη. Καλά είσαι. Έλα γόρι μου. Ήθελα να ρωτήσω αυτόν τον κύριο που λέει Συντριβανίσιος. Πώς τον λένε? Παύλο το λένε στο μικρό. Εγώ είμαι 60 χρονών. Ναι. Εγώ έπαιζα στο παλιό γήπεδο του ΠΑΟΚ που ήταν η θεολογική. Πού ήτανε? Η θεολογική σχολή που είναι τώρα. Το Συντριβάνι, εκεί λέμε. Το Συντριβάνι, το. Okay. Ναι. Εγώ εκεί γεννήθηκα, αν με ακούει, στην Κωνσταντίνου Μελενίκου. Μπράβο. Εκεί που είναι τα ταυλαδόρικα, οι καφετέρειες. Ναι. Δεν ξέρω, Φλαράκο, του καρατά στο γήπεδο από πίσω. Ναι. Είναι η Κωνσταντίνου Μελενίκου. Και εγώ Συντριβάνι εκεί γεννήθηκα. Αυτόν, εάν με ακούει. Κατάλαβες. Μπράβο. Και αυτό θέλω να το ρωτήσω. Μπράβο, μπράβο. Και εγώ έπαιζα μικρούλης και δεν πήρα μια πετρούλα τη θυμάμαι. Τώρα να πάρετε εσείς. Όταν ρίξαν το γήπεδο στο Συντριβάνι, Ναι, εγώ έπαιζα μικρούλης εκεί. Ναι. Στο γήπεδο. Το είχα ανοιχτό και παίζαμε. Αντρέα μου, πόσο χρονών είσαι, Αντρέα μου, πόσο χρονών είσαι. 60, έτσι. 58 γεννητής. Μάλιστα. Ναι, γι' αυτό λέω μπορεί να έπαιζα με τον κύριο μαζί αυτό που σε παίρνει τηλέφωνο. Ναι. Το 59, η τούμπα η τωρινή χτίστηκε το 59. Έτσι ναι, δηλαδή. Το ξέρω εγώ, γεννήθηκα το 58. Εγώ έπαιζα στην παλιά. Παιδάκι, παίζαμε στο παλιό του ΠΑΟΚ. Μπράβο. Εκεί που είναι η θεολογική σχολή. Μπράβο, τώρα, μπράβο, εκεί μπράβο. Ήταν το γήπεδο. Έπαιζα εγώ μικρούλης που το γκρεμίσανε και δεν πήρα μια πετρούλα. Τώρα κάτι θα κάνουμε πιστεύω. Κάτι θα κάνουμε. Δεν το αφήσουμε. Σε ακούω κάθε μέρα, μπράβο. Να κερδίσουμε σήμερα.
Και αυτό τον κύριο το Στριβανίσιο, όπως τον είπες. Ο Παύλος, ο Παύλος. Ο Παύλος. Είναι αυτός που λέει το Doom Spiro Spero που λέει. Αυτός όχι το Doom Spiro Spero, λέει το Kaira sta permitido levantar se obligatorio. Αυτός είναι που το λέει. Αυτός είναι που το λέει. Αντρέα μου, ξέρεις τι θέλω να κάνεις. Θέλω να κάνεις το εξής. Μόλις κλείσουμε, να ξαναπάρεις στο ίδιο νούμερο για να δώσεις το νούμερό σου έξω στην Μαριλής. Τα βράδια όταν κάνουμε pre-game πριν τον αγώνα και μιλάω με Μοζαμβίκη, με Βενεζουέλα, με. Εσύ το κάνεις αυτό. Κοιμάσαι. Όταν το κάνεις εσύ αυτό, εγώ κοιμάμαι. Κοιμάσαι, έτσι. Ναι, ναι, εσύ το κάνεις αυτό. Παρόλα αυτά. Παρόλα αυτά. Να αφήσεις το νούμερό σου. Ξέρω, έχουμε διαφορά. Είναι μεσάνυχτα, ξημερώνει. 7 ώρες διαφορά. Ναι. Μπράβο. Τι ώρα, όταν είναι έξω εδώ, εκεί, τι, παρόλα αυτά, ναι. Παρόλα αυτά, όταν κλείσουμε, άσε το νούμερό σου, θέλω να το έχω το νούμερό σου. Εντάξει, okay, ξαναπάρε και δώσε τη Μαριλή. Σε ευχαριστώ, Αντρέα μου. Ναι, ναι, φιλιά στη Νέα Υόρκη. Φιλιά, να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Άλλη μια γραμμή πριν το διάλειμμα και όπως βλέπετε ολοταχώς πηγαίνω για Κώστας Χατζής. Ναι. Έλα ρε Παύλε, να το σκήκες. Κοίταξε, 11 χρόνια χαμήλωσε, το παλικά. Χαμήλωσε τελείως το ραδιόφωνο γιατί μικροφωνίζεις. Ναι, συγγνώμη. 11 χρόνια το ρίχνω το παλικάρι. 11, ε. Γι' αυτό μπράβο. Δεν με θυμάται. Μπράβο. Αλλά είπες του Καρατάσου, μένει, είναι Σταυροπολίτης. Του Καρατάσου δεν το άκουσα. Μελενίκο έμενε λέει. Του Καρατάσου είπε κάτι, είπε. Του Καρατάσου. Δεν το άκουσα αυτό. Άκουσα. Μελενίκου, Κωνσταντίνου Μελενίκου. Λέει εκεί που είναι τα δίπλα στα χαλάσματα. Το τηλέφωνο μου το έχει. Θα αφήσει το τηλέφωνο του. Θα το αφήσει και θα στο δώσω. Να μιλήσετε. Εντάξει. Άντε, θα μιλήσω μαζί του. Έγινε, γιατί έγινε Παύλε. 48. Μπράβο, ωραίες ηλικίες. Φιλιά πολλά, Παυλάρα μου. Σε χαιρετώ. Έγινε. Σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Ναι. Πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζουμε. ΠΑΟΚ ΟΤΟ. Ασφαλίζετε το αυτοκίνητό σας σε απόλυτα φερέγγιους ανθρώπους. Στην υποστήριξη της Insurance Brokers που έχει κάνει συνεργασία με τον επίσημο ΠΑΟΚ. Φρόντισε ο ΠΑΟΚ, ο επίσημος ΠΑΟΚ, για τους οπαδούς του, για τους φίλους του, να κάνει αυτή τη συμφωνία. Είναι πρωτοποριακή στην Ελλάδα και φροντίζετε έτσι να ασφαλίσετε το αυτοκίνητό σας και τη μηχανή σας. 211-93 και 5 τάλιρα. 211-93-5 πεντάρια. 140 έδινα στην προηγούμενη ασφάλεια, 105 δίνω τώρα. Με ακριβώς ίδιες και περισσότερες παροχές. Μπείτε και στο paokoto.gr, ενημερωθείτε να είστε εντάξει. Και βέβαια τα κορυφαία κρεατικά, τα πιο ζουμερά, τα πιο νόστιμα πιάτα, στην περιοχή, στα Ελευθέρια, από το Κορδελιό, Λαδόκολα, από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι, απέναντι από το Μασούτι, 705-750 τηλεβεριά, σε ένα καταπληκτικό ανακαινισμένο πλήρως μαγαζί. Φωτεινό, πεντακάθαρο, με ίδιες τιμές. Δεν υπάρχει περίπτωση να πας και να μην θέλεις να ξαναπας. Κολλάς εκεί. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Συνεχίζετε εσείς. Στέλνετε τα μηνύματά σας FM και ενώ το μήνυμα στο 54526 για 3 εισιτήρια ΠΑΟΚ Πανετολικός και για την εσπρεσιέρα, για την καφετιέρα Nespresso αξίας 140 ευρώ από την Electronet. Παμπουκίδης Νικολάηδης. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έλα, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπαμ, μπαμ. Ξαναλέω πριν πάμε στις πέντε γραμμές ότι κληρώνουμε καταπληκτικό υπερατού δωράκλα. Το βλέπει η μάνα και κλαίει. Δεν το δίνει στο παιδί, το βλέπει ο σύζυγος και δεν το δίνει στη γυναίκα. Μία καφετιέρα υπέροχη Nespresso 140 ευρώ από την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης. Ήπιαμε τα ζεστά μας, κάναμε τις γαργάρες μας και είμαστε έτοιμοι να βγάλουμε το 20 λεπτό, πιστεύω, άνετα. Το βράδυ 6 με 8 θα είμαστε εδώ για pre-game. Προσφορά από την Easy Computer και από την Denta Home Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης, διότι θα κάνουμε τη βόλτα μας παντού πάνω στον κόσμο. Στείλτε μου μηνύματα στο Messenger από όπου και αν ακούτε, από το εξωτερικό αλλά και από Ελλάδα μακριά. Εννοείται. Στείλτε μου στο inbox, στο Messenger, το τηλεφωνάκι να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας το βράδυ και να σας βάλουμε στην τεράστια παρέα του Ζουμουσού, στην τεράστια παρέα των αθλητηρίων. Αυτή που το Δεκέμβριο και πάλι θα πάει να δώσει αίμα. 16η αιμοδοσία, 15η, το έχω χάσει. Τσόφα. Βόηθα. Έχω χάσει τα νούμερα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Επειδή με ρωτάς, Τάσο μου. Διάλειμμα λέω. Πάμε στις γραμμές. Άιντε, διάλειμμα. Ναι, ναι, πάμε, πάμε, πάμε. Το χάσαμε. Καλημέρα. Ναι, γεια σας. Ναι, πήγε σε διάλειμμα αυτός. Ναι, πάμε στον επόμενο. Καλημέρα σας. Γεια σας. Καλώς το παιδί. Έλα, ρε Κωστή. Έλα, ρε Κούδα.
Λοιπόν, θέλω να πάω σε διάλειμμα εγώ τώρα, δεν γίνεται. Μας τρελάνει τελείως. Αγόρι μου, αγόρι μου. Σήμερα, σήμερα έχω υδρώσει, σας το λέω, δηλαδή με το ζόρι βγαίνει η φωνή. Σφίγγομαι να το μεταξύ μου λένε, κάνε ψιθυριστά εκπομπή. Λέει, τι ψιθυριστά, ρε. Δεν γίνεται. Να σε ρωτήσω, υπήρχε περίπτωση εσύ να κάνεις ψιθυριστή εκπομπή? Όχι. Θα ήμουν στον ερωτικός. Ερωτικός. Θα μιλούσα έτσι και να λέγα, παουκάρα, ζητώ, όπα, γιουπίζου μου σου λέμε. Για πες ρε, μάνα Νιδωράκη, για πες. Άκουσε Κωστή μου, επειδή σου τα έχεις κάνει όλα στη ζωή σου, μόνο ηθοποιός δεν πιστεύω να είσαι τραγουδιστής, δεν είσαι παρουσιαστής, εκφωνητής, ό,τι άλλο θέλεις μπορεί να είσαι. Μόνο ηθοποιός δεν μπορώ να σε φανταστώ, δηλαδή σαν το Βέγκο να τρέχεις πραγματικά και πεις τον κόσμο. Να τρέχω ειδικά, εγώ για το τρέξιμο δεν έχουμε, τα έχουμε χωρίς τα τσανάκια μας φίλε. Έχουμε βάλει κιλά και εσύ και εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, οπότε ας το αφήσουμε, είναι άλλος που θα πει. Κυμπαριλίκη. Άρα ρε παιδί μου. Για πες ρε Βασίλη. Ναι. Άκουσε με τώρα, για το απόψινο αγώνα δίνω μια συμβουλή, παίξτε το διπλό, δεν ξέρω για σκορ παιδιά, δεν μπορώ να πω. Το παιχνίδι το απόψινο είναι διπλό, οπότε κατά τη γνώμη μου δεν θέλω να κάψω κόσμο σε ταμεία, απλά για μένα είναι διπλό. Με τη μόνη διαφορά ότι... για το Βιερίνια πραγματικά και εγώ δεν έχω κάποια ανησυχία, το παλικάρι βοηθάει την ομάδα, έχει άλλο αέρα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια επίσης για το παρουσιαστικό αυτό του TTV που έχει κυκλοφορήσει τώρα με την δεκοτσίδα του που τον πιάνει από τα μαλλιά αυτό. Ναι, ναι. Την άρπαξε την ευκαιρία από τα μαλλιά ο Τσόσιτς, όντως. Όντως, μπράβο του, συγχαρητήρια λοιπόν σε αυτό το αθλητικό τμήμα που λέγεται ΑΕΚ. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, μπορώ να το πω ούτε Κωνσταντινό Πουλής, ούτε Κωνσταντινοπολιτών, τέλος πάντων. Θέλω να πω το εξής, ότι με αυτή η ομάδα θα κάνει το απόλυτο ρεκόρ το 0. Θυμάσαι εσύ τον Ολυμπιακό να έχει φέρει 0 πότε στην ιστορία του? Ένα πόντο είχε πάρει πέρσι. 0 δεν έχει κάνει άλλη ομάδα στους ομίλους ποτέ. Μηδέν. Λοιπόν, της εύχομαι να το κάνει να είναι πραγματικά η ΑΚ και υπάρχει θεία δίκη. Όλοι είμαστε ανήψια της, τα έχουμε πει. Κωστή μου, υπάρχει θεία δίκη για το πέναλτι που κέρδισε η Μπάγερ εχθές, γιατί αυτό τους είπε ο γιος μου. Θυμηθείτε, μόνο τους είπε την Τρίπολη, τίποτα άλλο δεν μπορώ να σας πω. Έτσι. Γιατί ήμασταν σε μια φωλιά εξήλων. Οπότε θέλω να στείλω επίσης, τώρα κλείνοντας, τους χαιρετισμούς μου στη Σοφία την Παναγιωτίδου που μας ακούει αυτή τη στιγμή στο Άχεν, στη Δυτική Γερμανία ή στη Γερμανία την Ενωμένη πλέον. Δυτική, λοιπόν, ωραία φίλε, με πήγες τώρα Ντεντεέρ και τέτοια, πόσο πίσω. Ναι, την είχα συνηθίσει η Δυτική Γερμανία. Λοιπόν, απλά τώρα έχει ενοποιηθεί από το 90 πότε έγινε. Θέλω να πείσεις την ασπρόμαυρη κλινική στο φίλο μου τον... Στο Χόλμη, Κούλης, Κούλης εκεί, όλοι. Επίσης, σε σένα την ιδιαίτερη μου εκτίμηση και μην ξεχάσεις αυτό που σου έχω πει. Καλή σου μέρα. Αγόρι μου, ξέχασα ήδη τι μου έχεις πει, δεν το θυμάμαι, να ξέρεις, είμαι ξεκάθαρος. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια σου Βαλανιδωράκη μου. Τι, δεν... Τέλος, δεν υπάρχει καμένες φλάτζες. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Γεια σας, εσάς μιλάμε. Μιλήστε μας και εσείς αν θέλετε για να επικοινωνήσουμε. Τα λέμε με τα μάτια. Πάμε στον μεθ επόμενο. 2310-287-888. Εδώ είμαστε. Η εκπομπή ακούγεται, ανεβαίνει, ηχογραφημένη, μαγνητοσκοπημένη, κονσερβούλα, σκορβούτο, επανάλα, στο zoomusu.gr, στο site μας. zms.gr, εκεί που Χρύσα, Γιάννης ανεβάζουν νέα του ΠΑΟΚ και όχι μόνο τα ανέκδοτά τους, τα ωραία τους, τις ατάκες τους, αυτά, δράσεις φιλανθρωπικές, τα πάντα, όλα αυτό είναι το σαϊτάκι μας. Δεν ανήκει σε κανέναν, είναι δικό μας. Εμείς εκεί. Εκεί ανεβαίνει η εκπομπή, η καθημερινή και την ακούτε σε επανάληψη που δεν μπορείτε. Πάμε γραμμές. Ναι! Γεια σας! Ναι! Σε εσάς μιλάμε! Πέσαν όλοι μαζί αγκαλιά. Μέθε πόμε. Πέσαν όλοι μαζί. 2310-287-888. Καλημέρα στην Ελίζα. Καλημέρα, παλαβιάρι. Α, δεν είναι πολύ ωραία λέξη το παλαβιάρι. Άρε, παλαβιάρι. Και αυτή είναι δεκαετία 80 που έχει λείψει. Ο ξένιαστος παλαβιάρης κατά το ξένιαστος καβαλάρης. Δεν είναι πολύ ωραίο το παλαβιάρι. Δεν έχει τρέλα μέσα, δεν έχει παιδικότητα, δεν έχει μούρλα, δεν έχει αυτά. Έχει Βέγκο καταρχήν μέσα, ρε φίλε. Έχει. Είχε ο ξένιαστος παλαβιάρης, ο Βέγκος. Κωστή, με την νίκη Παοκάρα μας σήμερα εύχομαι, αλλά ό,τι και να γίνει εμείς μαζί για μια ζωή ζουμουσού και πάμε. Εννοείται ρε παιδιά, εννοείται. Πάμε, παρακαλώ, βάλαμε για την καφετιέρα, φιλιά. Γεια σου Ελίζα, γεια σου Μιλωνά, Γιώργο, Κωστή, βάλαμε στην κλήρωση, άντε Παοκάρα, καλημέρα στον Χαριστό τον Δημήτρη, γεια σου Ράπτη Λευτέρη, γεια σου Βασιλική Παπαδοπούλου, γεια σου Χριστίνα Χατζηγιάννη, καλημέρα Κωστή, καλή συνέχεια. Δεν προλαβαίνω να διαβάσω μηνύματα γιατί πρέπει να πάω στις γραμμές. Όλα θα μπουν στην κλήρωση για την καφετιέρα. Καλημέρα σας.
Ναι. Καλημέρα. Καλό το παιδί. Σ' ακούω χρόνια. Και διαφωνώ. Του. Ναι, είναι η τελευταία φορά που παίρνω. Βεβαίως. Είναι και η πρώτη. Τελευταία. Ναι, είσαι ο. Είμαι Ηλίας από Κατερίνη. Γεια σου, ρε Ηλία. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω για την σπρεσιέρα αυτή. Πώς μπορούμε να μπούμε στην κλήρωση? Γράφεται FM στο κινητό. Ναι, γιατί δεν τα λες αυτά γι' αυτό. Τα έχω πει 512 φορές βέβαια. Ναι, αλλά σήμερα δεν το πες. FM. Να το ακούσει και. FM. Ναι. Αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. 54526. Ωραία. Ναι. Γράφετε FM. Αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Για ό,τι, πες. Ό,τι και να γίνει σήμερα, η ομάδα θα το πάρει το διπλό. Στραβά κουτσά, θα γίνει το παιχνίδι αυτό που θέλουμε. Θα πάρουμε αυτό που θέλουμε. Όσο και να ακούμε και κάτι στάλια από τριγύρω ότι δεν μπορούμε και δεν κάνουμε και δεν κάνουμε, πιστεύω ότι όλα αυτά στο τέλος θα τα διαγράψουμε. Το 12 η ώρα το βράδυ θα λέμε πολύ καλύτερα πράγματα και πιο όμορφα και αύριο θα είναι ακόμη μια καλύτερη μέρα. Ακριβώς. Τώρα οι άσποδοι εχθροί μας, αυτοί που θέλουν να είμαστε στεναχωρημένοι, που μας θέλουν διχασμένους, που μας θέλουν να γινόμαστε άνω κάτω. Εντάξει. Χαιρόμαστε που ξυπνάνε και κοιμούνται με τον ΠΑΟΚ στο στόμα τους και στη σκέψη τους. Να το συνηθίσουν απλά μόνο. Αυτό έχουμε πει, γιατί τα καλύτερα δεν έχουν έρθει ακόμα. Αυτό έχω να πω εγώ. Λοιπόν, σε ακούω από το 2003, να ξέρεις, από το 103. Πω, φίλε. Πυκνό μαλλί μαύρο, όχι σκεμπέ, όχι γυναίκα, όχι παιδιά, δραχμή, όχι, μόλις ευρώ. Μεγάλες στιγμές. Σε ευχαριστώ. Ναι, εσάς που με τιμάτε με την προτίμησή σας τόσα ακόμα χρόνια. Ακόμα με τον Γιώργο Βένι που ήσουν. Παρέα, παρέα με Βενάκο. Με το ότι θα μπορούσαν να σε λένε τσιαρτσιαρό. Τσιαρτσιαρό που λέγαμε λόγω τσιάρτα, έτσι. Πω, τι θυμάσαι, ρε φίλε, τώρα. Μιλάμε 13 χρόνια πίσω. Ναι. Και δεν ξέχασα ποτέ και εκείνο το άρθρο που είχες γράψει τότε για την Εθνική Ελλάδα στον αθλητήριο με τις τρεζεμπεκές και τα συναφή. Όχι, ρε φίλε. Τι βορυχία είναι αυτό τώρα, δηλαδή. Σε παρακολουθώ πολύ, πολλά χρόνια. Πάρα πολλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Έχω προσπαθήσει πολλές φορές να πάρω, αλλά ποτέ δεν μπόρεσα να πιάσω γραμμή και τώρα πέσαν όλοι οι άλλοι και ήταν το τυχερό μου τελικά. Μπράβο, μιλήσω, τέσσερις έριξε, να ξέρεις. Το πέμπτο ο Λαμπάκι ήταν, οι άλλοι υπόλοιποι ήταν μαζί όλοι. Όλοι μαζί. Να είσαι γερός, να ξαναπάρεις πιο συχνά, μην περιμένεις άλλα 13 χρόνια, έτσι και 15. Ναι. Τι 13, κάνε καλύτερη αφαίρεση. Από πότε είπες, από το 3 με ακούς? Από το 2003, ναι. Από το τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου. 15 χρόνια, φίλε. 15 χρόνια! 15 μισό, ναι. Τι να πω, αδερφέ. Σε έχω παρακολουθήσει όλους τους σταθμούς όπου έχεις πάει, έχω ακολουθήσει. Μέχρι και στο σταθμό των τρένων. Μέχρι και στο πάει και όλα αυτά. Αγόρι μου. Έχουμε ουρές από πίσω, έχει κόσμο περιμένει. Έχει, αδερφέ. Έχει, καλά. Άλλη φορά θα σε πάω να σου πω ένα ανέκδοτο, ένα πολύ δυνατό. Με ρίχτω τώρα, ρε, ρίχτω τώρα. Τι θα σε κόψω, πήρες μετά από 15 χρόνια. Περίμενες 15 χρόνια. Καταρχήν, έχεις κάβα χρόνο να μιλείς για 15 χρόνια. Οπότε. Λοιπόν, είναι ένας πειρατής ο οποίος πηγαίνει σε ένα λιμάνι, τα λέω γρήγορα λίγο. Ναι. Πάει σε ένα λιμάνι και θέλει ένα παπαγάλο. Είναι μονόθαλμος ο πειρατής. Mm-hmm. Πάει εκεί που λες και σε ένα μαγαζί με παπαγάλους. Λέει ένα παπαγάλο θέλω, λέει δεν υπάρχει παπαγάλος. Λέει λυπάμαι. Λέει και αυτός εδώ τι είναι. Λέει αυτός δεν πωλείται. Λέει μα πώς, εγώ θέλω ένα παπαγάλο. Λέει εδώ δεν θα ξανάρθω. Λέει εδώ θέλω αυτό το παπαγάλο. Λέει τέλος πάντων, αλλά να ξέρεις επιστροφές δεν δεχόμαστε. Λέει δεν με νοιάζει, εγώ πειρατής είμαι, δεν μασάω αυτά. Λέει. Ναι. Παίρνει τον παπαγάλο, το βάζει στον νόμο, ανεβαίνει στο πλοίο. Με το που ανεβαίνει στο πλοίο, αρχίζει ο παπαγάλος. Ναι. Μόνο φέρμε, μα μοιάζει, μόνο φέρμε, μα μοιάζει, μόνο φέρμε, μα μοιάζει. Συνεχίζει αυτό. Λέει ο πειρατής, θα το βουλώσει, πού θα πάει. Ο παπαγάλος όμως εκεί, μόνο φέρμε, μα μοιάζει, μόνο φέρμε. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή τα παίρνει στην κράνο ο πειρατής, λέει το λοστρόμα άφησε τον χωρίς νερό. Ναι. Αρχίζει ο παπαγάλο μόνο αυτά με μάμια. Έχει χάσει λίγο από τη ζωντανιά. Το βουλώνει. Το βουλώνει. Τέλος πάντων του λέει τώρα δώσε το νερό. Με το που του δίνουν νερό αρχίζει. Μόνο αυτά με μάμια, εσύ μόνο αυτά με μάμια. Το στανιό στα έχει πάρει στην κράνο ο πειρατής. Λέει ας τον χωρίς φαγητό. Τον αφήνει χωρίς το φαγητό, αρχίζει ο παπαγάλο. Μόνο αυτά με μάμια. Κάποια στιγμή το βουλώνει. Τέλος πάντων λέει άντε δώσε τον φαγητό. Με το που του δίνουν φαγητό αρχίζει. Μόνο αυτά με μάμια, μόνο. Τα παίρνει στην κάνω ο πειρατής, πάντως στην κατάψυξη. Μα λέει πουλί ζωντανό, λέει στην κατάψυξη. Βάλτο στην κατάψυξη. Ναι. Τέλος πάντων το βάζει στην κατάψυξη, μετά από μια εβδομάδα λέει για βγάλω τον παπαγάλο. Με το που τον βγάζει τον παπαγάλο, έχει ο παπαγάλος το ένα χέρι στο μάτι και ένα κολοδάχτυλο. Καλή σου μέρα. Γεια σα. Αυτό έχει παντομήμα. Αυτό χάνει στο ραδιόφωνο, έτσι. Δηλαδή το ένα. Αυτό έχει παντομήμα. Αλλά τη φανταστήκαμε την εικόνα. Ξεκάθαρα. Παρακαλώ, βάλαμε για την καφετιέρα. Λέει φιλιό, γεια σου φιλιό. Καλημέρα
στον Δημήτρη. Πάμε να πάρουμε τις τρεις τελευταίες γραμμές και να κάνουμε τις κληρώσεις. 2310-287-888. Εδώ θα είμαστε στο pre-game 6 ώρα με 8 πριν τον αγώνα. Το λέω για εσάς στο εξωτερικό, δηλαδή 2 ώρες πριν το παιχνίδι. Στείλτε μου στο inbox, στο messenger τα τηλέφωνά σας αν ακούτε από το εξωτερικό και θέλετε να σας βάλουμε στην παρέα μας το βράδυ στη βόλτα που βγαίνουμε, τη τηλεφωνική, την παγκόσμια βόλτα που κάνουμε. Καλημέρα σας! Ναι! Γεια σας! Σε εσάς μιλάμε! Πέσαμε! Πάμε στο μεθ επόμενο! Ναι! Καλημέρα! Πέσαν όλοι πάλι όλοι μαζί? Πέφτουν όλοι μαζί. Όταν παίρνετε μιλάτε, μην σκιάζεστε, μην το μετανιώνετε. Καλημέρα στον Χαριστότο Δημήτρη. Γεια σου, Ράπτη Λευθέρη. Γεια σου, Χριστίνα Χατζηγιάννη. Καλημέρα, Κωστή. Συνέχεια. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σου. Καλημέρα σε όλα τα ζουμουσάκια. Καλημέρα, Κωστή. 1-5 σήμερα. Το διάβασα αυτό. Γεια σου, Άννα. Κωστή, καλημέρα. Μας φτιάχνεις όλη την ημέρα. Βάλεμε στην κλήρωση για ζουμουσού. Γεια σου, Τζεμπερλίδη Νίκο. Καλημέρα. Δώσε καφέ στο χέρι. Δώσε καφέ. Δώσε καφέ στο χέρι είναι μούφα. Ο καφέ στο χέρι είναι μούφα. Τι. Κόβεται εκεί το μήνυμα. Καλημέρα, καλό μήνα. Ο Φώτης ο Φιλαργυρόπουλος. Ηλεκτρονέτ λέμε. Καλό μήνα, τι καλό μήνα. Σήμερα 8. Εντάξει, καλό μήνα, δεν αντιλέγω. Καλημέρα σε όλα τα παόκια, χρόνια πολλά σου εορτάζονται. Καλή επιτυχία στην ομαδάρα μας, λέει ο Δημήτρης ο Κωνσταντινίδης. Καινούριο ξέχασε να βάλει από κάτω. Α, όχι, φοράς ορτσάκι. Φοράς ορτσάκι, πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα, φίλε τσάτ, ζούμου σου διπλό ρε παοκάρα. Λοιπόν, τι υπέροχα δώρο είναι αυτά, λέει ο 977. Βάλαμε και εμένα στην κλήρωση. Καλημέρα στα παιδιά από το εξωτερικό. Γεια σου Νίκη Λεβερντιάδου. Καλημέρα Κωστή, ευχαριστούμε για την ωραία καθημερινή παρέα. Γεια σου Μπουρίδου Γιάννα. Γεια σου Κωνσταντίνε Νίκο. Γεια σου Μήτρο Ιακήμ. Δεν υπάρχει, λέει, άλλη εκπομπή τέτοια να έχει, λέει, τόσες πολλές γυναίκες. Λέει ο Δημήτρης. Αλήθεια είναι αυτό. Αν και σήμερα δεν πήρε καμία γυναίκα. Δεν πήρε καμία γυναίκα σήμερα. Παρόλα αυτά όμως. Παρόλα αυτά. Φορτώσαμε το κέντρο, πέσαν όλοι μαζί. 2310-287-888. Ο Σπύρος ο Φαγωγέννης λέει: καλημέρα με υγεία σε όλη τη ζουμουσού παρέα από τη βροχερή και ασπρόμαυρη Κέρκυρα. Έτσι ξεκινάει η δουλειά μας με Κωστή και φυσικά με τις ευχές μας στους εορτάζοντες. Γεια σου Σπυρέτο! Γεια σου Σπυρέτο! Πάρα πολύ ΠΑΟΚ! Πάρα πολύ μεγάλη αγάπη για τον ΠΑΟΚ στην Κέρκυρα τα παιδιά. Έτσι και πάντα όταν η ομάδα φτάνει κοντά έχουν κάνει ταξίδια σε Αθήνα, στην Πελοπόννησο, στην Ήπειρο, παντού. Είναι δίπλα της. Είναι δίπλα της. Καλημέρα αδερφέ μου! Καλημέρα αδερφέ μου Σπυρέτο! Πάμε παρακάτω. Καλημέρα στον Νικόλα τον Παπά. Ένα σπίτι καίγεται, ματσούκα καραόκε. Εκτιμώ τους ακροατές με ήθος και ευπρέπεια, δεν χρειάζεται να πούμε. Το μεγάλο ντέρμπι φέτος, το ξαναλέω. Είμαστε πάντα ένα βήμα πριν εκεί, να σας το πούμε. Ότι το μεγάλο ντέρμπι φέτος είναι το ματσούκα από τη μία πλευρά με κλέλια ρένεση από την άλλη. Τους έχουν πει στα σύριαλ ντυμένες. Δεν θα βγαίνετε. Δεν θα βγαίνετε ντυμένες. Και η ματσούκα ό,τι μπορεί βγάζει, σκηνές πάνω στο τραπέζι αυτά, στην πισίνα, μαγιό σου, τι είναι αυτά. Και η ρένεση, μεγάλο ντέρμπι. Δεν μπορεί αυτές να τις βγάλεις με κελεμπία. Το καταλαβαίνεις έτσι. Καλημέρα στον Νίκο τον Παπαδόπουλο στην Πάτρα. Καλημέρα σε όλους, βαρετό το ματσάκι. Κατά τα άλλα ωραία χθες και έχει δύο γκόμενες που μαλλιοτραβιούνται. Τι ωραία ρε φίλε, τι ωραία. Γεια σου Χρήστο Κολοβέ στην Μελβούρνη. Ας είναι καλά η Χάρτιν, λέει. 0 βαθμούς. 0! Γεια σου Γιάννη Ιωάννου. Καλημέρα στον Αλέξανδρο Σεμερτζίδη. Έτσι. Και ψεύτες και κλέφτες. Ο Τίγρης πήρε αργά χθες τηλέφωνο τον Ίβιτς να τον ρωτήσει πόσα του είχαν πάρει στο κομμωτήριο. Άστο του είπε. Φαρμακείο. Γεια σου Σταύρε. Καλημέρα Κωστή. Είναι στράτη που έχουν βαφτεί στη στρατιλάτης. Αυτοί γιορτάζουν σήμερα. Νάτος. Μας έδωσε τη λύση. Όσοι είναι στρατιλάτες γιορτάζουν σήμερα σαν στράτη. Μπράβο ρε Σταύρε. Έτσι, ο άλλος γι' αυτό είχε. Ναι ρε, ο στρατιλάτης του Άρη, ο παίχτης, ναι. Έτσι. Γεια σου Λάρη Καρακίτσο, έχουμε τελικό σήμερα. Το νου σας ρε μάλια. Δεν θα πάμε έτσι, δεν θα φύγουμε έτσι. Εννοείται δεν θα φύγουμε έτσι. Εννοείται, σε παρακαλώ πολύ. Το νου σας ρε μάλια. Έτσι. Το νου σας καλά. Τους ρίξαμε όλους μαζί στο κέντρο και τους πέντε όλοι. Μπλοκάραμε. Καλημέρα στη Δέσποινα την Κυριακή του. Καλημέρα Κωστή και Ζουμουσάκη. Όμορφη Πέμπτη να έχουμε. Κρίμα που τραυματίστηκε ο Βιερίνια. Εύχομαι ανάρρωση γρήγορα. Όσο για το σημερινό αγώνα, εύχομαι όλα να πάνε τέλεια. Ζουμουσού, ΠΑΟΚ. Καλημέρα στο Μάριο. Dynamics Man. Καλημέρα στα ασπρόμαυρα Ζουμουσάκια. Δεν τα κατάφερε χθες η βολή ΠΑΟΚΑΡΑ μέσα στο παλατάκι μας. Δεν παίξαμε καλά και χάσαμε από τα γερμανικά λουκάνικα. Αλλά δεν το ούμα, συνεχίζουμε.
Όσο σήμερα για τον Ευρωπάοκ, δικέφαλε μέσα στη Βίντη, πάρε τη μεγάλη νίκη, πάρε το διπλό και στείλε το λαό από χαρά στον 7ο ουρανό. Ζούμου σου λέμε και δεν μασάμε τίποτα. Γεια σου Χρύσα! Έτσι είναι, γεια σου Άντσο μου. Γεια σου Άντσο. Η Μαρία Ιβού, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, έχουμε Παοκάρα. Να τους κάνει δώρο τη νίκη, όπως βλέπετε, εγκαταλείπει. Ίσα ίσα φίλε το βγάλαμε σήμερα, έτσι. Ίσα ίσα. Λοιπόν, την καλημέρα μας. Πάμε να κάνουμε τις κληρώσεις, φίλε, να φύγω γιατί. Γιατί ξεμαλιάζονται τα παλικάρια της ΑΕΧ. Φήμες λένε ότι ο Χουλτ πάει σήμερα για extension. Η Μαρία Ιβού πάντα με χιούμορ. Πάντα, πάντα. Γεια σου, Κανάρι. Ακούστηκε σε γάμο το δεν ταιριάζεται, σου λέω. Και σηκώθηκε η μάνα του γαμπρού να αγκαλιάσει τον DJ. Τι έχεις φίλε, λέει. Γιατί είσαι έτσι. Πήγαινε η πεθερά μου στον Κροπόλη χθες και τη χτύπησα μάξι. Και τι έγινε. Φάγαμε μπάμιες. Έτσι. Απλά. Τέλος. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την κλήρωση. Πάμε να κάνουμε την κλήρωση. Τώρα, παιδιά, όχι, δεν μπορούμε άλλο. Πρέπει να φύγουμε. Πρέπει να φύγουμε τώρα. Λοιπόν, μαέστρο, θέλω να μου δώσεις. Καταρχήν, όσοι στείλατε για ΠΑΟΚ Πανετολικός έχετε, είναι παραπάνω. Για να μην κάνω κληρώσεις. Μικρό ενδιαφέρον, βέβαια, πάλι. Δηλαδή, 10 μηνύματα κατά εισιτήρια. Λοιπόν, θέλω να μου δώσεις ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 92. Για να δώσω την εσπρεσιέρα. Το 30. Μαριλής είσαι έξω. Λοιπόν. Πάμε να βγάλουμε και τον τυχερό. Πάμε να βγάλουμε τον τυχερό. Λοιπόν. Εδώ είμαστε. Μιλωνάς Γιώργος. 6946 σε 057. Βάλαμε στην κλήρωση άντε παοκάρια και τα μυαλά στα κάγκελα. 6946 σε 057. Το βρήκες Μαριλής μου, 6946 σε 057, Μιλωνάς Γιώργος, αυτά που λέτε με τη φωνή. Τώρα δεν μπορώ να κάνω γιαγιά τέλεια, έτοιμος είμαι, δεν χρειάζεται να αλλάξω και τίποτα. Και τίποτα, 6-8 θα είμαστε εδώ, να ξέρετε, με pre-game το αγώνα, εδώ θα τον ακούσετε στο λίμερο. Πάμε να πάρουμε να βγάλουμε τον τυχερό, αέρα, όμορφα. Όμορφο και ωραία. Και αύριο σας έχω αφιγραντήρα. Oh. Με γιαγιά. Καλημέρα Κωστή. Ναι. Καλημέρα Κωστή. Όχι. Λάθος. Λάθος είναι, δεν είσαι ο Κωστής. Δεν είσαι ο Γιώργος ο Μιλωνάς. Όχι, η γυναίκα του είμαι. Η Μιλωνού. Η Μιλωνού, ναι η Μιλωνού. Κερδίσατε! Κερδίσατε την εφρεσέρα! Έφερα μια φορά στο όνομά του και κέρδισε, επιτέλους. Άλλες πίνουν νερό στο όνομα του συζύγου, άλλες στέλνουν μήνυμα. Θα πίνουν εσπρεσάκι στο όνομά του. Μπράβο! Είναι στη δουλειά και τύχη το δουλεύει. Αγάπη μου γλυκιά, δεν μου λες πόσα μήνυματα έστειλες. Δύο. Ένα στο όνομά μου και ένα στο σύζυγο. Τέλεια. Ναι, στο μπράβο. Ναι. Να είστε πάντα ναι. Τυχεροί, έτσι, να ξοδεύεις τις μονάδες στο κινητό του όταν λύσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Είναι υπέροχο το δώρο. Είναι μια καφετιέρα Νεσπρέσο. Δεν ξέρω, την ξέρετε σίγουρα. Είναι και κούκλα εμφανισιακά. 140 ευρώ. Θα πίνουμε καφεδάκι στην υγειά σου. Αγάπη μου, έτσι, την υγειά μου να πίνετε στην υγειά του Παμπουκίδη, Νικολαίδη, τη ηλεκτρονέτη δική μου. Να είστε πάντα τυχεροί. Στέλνω σήμερα το όνομά σου. Πηγαίνεις από σήμερα μέχρι όποτε αγαπάς. Από την ηλεκτρονέτη ναι. Παπουγίου Νικολαίδη στην Ανδρέα Παπαδρέω 10 στο Κορδελιό. Γεια σας, είμαι ωραία. Η του Μιλωνά του Γιώργου η γυναίκα ή άμα πάει ο σύζυγος ωραία. Να σου δώσει ωραία, την καφετιέρα. Φιλιά πολλά. Πάμε κατευθείαν εκεί. Κατευθείαν. Μπορείς να κάνεις, μπορείς να πας και μέσω Τριανδρίας. Δεν είναι, τι να σου πω τώρα. Ναι. Τη διαδρομή εσύ να τη διαλέξεις. Ναι, μέσω Τούμπας. Και μέσω Τούμπας. Παίρνα, κάνε ένα έτσι το ναό δίπλα, χαιρέτα και μετά πήγαινε. Φιλιά. Έτσι είναι, Παοκάρα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, κορίτσι. Γεια, έτσι. Να είστε πάντα τυχεροί, πολύ χαίρομαι. Λοιπόν. Δεν έχω άλλο φωνή. Έρχεται η Τρόικα. Μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο εδώ σε 107,4. Εννοείται. Θα τα ξαναπούμε σε λίγες ώρες. Στις 6 θα είμαστε εδώ. Και κατά τη διάρκεια της ημέρας στείλτε στο inbox, στείλτε στο messenger, στον αθλητήριο τα νούμερά σας να επικοινωνήσουμε μαζί σας το βράδυ. Συγχωρέστε με σήμερα για τη φωνή. Γεια σας. Χαιρετώ. Ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Bye, 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 bye.